Λέω ένα ακόμα, επειδή κάθε ομάδα που φτάσει μέχρι αυτό το σημείο σίγουρα έχει ποιότητα, έχει καλούς παίκτες και νομίζω θα δούμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Πρώτο σχόλιο λοιπόν από τον Ζάργο Πάσφαλ. Όλα έτοιμα λοιπόν για τους Τούρκους. Θα ξεκινήσει ο Τουντερί, ο Τούρκογλου, ο Τουρξάν, ο Κουτλουάε και ο Μπεσόκ. Ενώ για τους Γιουγκοσλάβους ο Πέτρας Γιάκοβιτς, ο Μάρκο Γιάριτς, ο Πρέντρακ Ντρόμνιακ, ο Τομάσεβιτς και ο Γκούροβιτς. Ο Ποντιρόκα κάθεται στον πάγκο. Ενδεχομένως ο Πέσης να έχει στο μυαλό του το χθεσινό παιχνίδι και το χθεσινό ξεκίνημα στον ημιτελικό με την Ισπανία και ένα πολύ πολύ κακό πρώτο δεκάλεπτο για τους Γιουγκοσλάβους. Όλα έτοιμα λοιπόν για το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες με διαφορετική ιστορία, διαφορετική παράδοση και διαφορετική δυναμική στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και εξηγούμαστε, η Γιουγκοσλαβία με 16 μετάλλια στην ιστορία, 7 χρυσά, 5 αργέρα και 4 χάλκινα, ενώ η Τουρκία στα 4 τελευταία ευρωμπάσκετ, 2 8ες και 2 12ες θέσεις. Ένα ευρωμπάσκετ που θυμίζει εν πολύ στο ευρωμπάσκετ του 87 στην Ελλάδα και το ευρωμπάσκετ του 93 στη Γερμανία, όταν Ελλάδα μέχρι τότε χωρίς καμιά σημαντική διάκριση και Γερμανία μέχρι τότε επίσης καμιά σημαντική διάκριση και αυτοί φτάσαν στο τελικό και πήραν το χρυσό μετάλλιο. Βεβαίως τα πράγματα εδώ είναι διαφορετικά και παρούσε στο τελικό δύο ομάδες. Μια παραδοσιακή δύναμη, η Γιουγκοσλαβία, και μια ομάδα, η Τουρκία, με τρεις πολύ καλούς παίκτες, τον Τούρκογλου, τον Κουτλουάη και τον Τουρξάν. Έναν κόσμο, ένα φλεγόμενο αντίπαικτη και κακά τα ψέματα αρρωγό και τη διαιτησία. Όλα έτοιμα λοιπόν και διαιτητές του αγώνα, οι κύριοι Σάντσα από την Ισπανία και Γιούγκεμπραντ από τη Φιλανδία. Είστε πάντα στην ΕΤΕΝΑ που έμεινε μαζί σας όλες αυτές τις μέρες για τις μεταδόσεις του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έμεινε κοντά και στην εθνική ομάδα αλλά και στο μπάσκετ. Τζάμπο λοιπόν ανάμεσα στον Μπεσόκ και τον Ντρόμπιακ, πλέον παίκτη των Seattle Supersonics στο NBA. Προσπαθεί ο Τουντερί με τον Γκούροβιτς, η μπάνα φτάνει στον Τούρκογλου και η πρώτη επίθεση είναι για τους Τούρκους. Οι Γιουγκοσλάβοι σε man to man. Τουντερί μαρκάρεται από τον Γιάριτς. Τουντερί μόνο στον Μπεσόκ. Θα καρφώσει στο καλάθι της Γιουγκοσλαβίας και 2-0 στο ξεκίνημα, πραγματικά σε μια ατμόσφαιρα κόλαση. Το Γιάκοβιτς, Ντρόμπιακ, Γκούροβιτς, Γιάρης. Θα πάει στη διοίκηση και να βγάλει στον Ντρόμπιακ για 3 είναι άστοχος. Πηδάει ο Τομάσεβιτς και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 2-2, οι Γιουγκοσλάβοι σοβαρίζουν με τον πρώην παίκτη της Παρτιζάν και πλέον παίκτη της ΣΑΟΥ Κεράμικα στη Βιτόρια. Πρώτο λεπτό σε λίγο του αγώνα. 2-2, Γιουγκοσλαβία-Τουρκία σε ένα πολύ μεγάλο τελικό εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Τούρκογλου. Οι δύο παίκτες από το NBA και συμπαίκτες του Sacramento Kings. Τούρκογλου από την κορφή, είναι άστοχος. Εύκολα μπλοκάρει την μπάλα ο Ντρόμπιακ. Γιάρης. Ντρόμπιακ. Γιάρης θα βρει ένα μικρό διάδρομο, θα στάρει, θα στοχίσει, μαζεύει ο Τούρκογλου. Τούρκογλου. Κουτλουάη που βρίσκει χώρο και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 4-2 για τους Τούρκους. Μέσα σε απίστευτο φανατισμό στο ξεκίνημα του αγώνα. Γιάρης. Και ατομικό μαρκάρισμα και οι Τούρκοι. Το Μάσεβιτς. Το Γιάκοβιτς από την κορφή. 4 όλα. Και να ρωτήσουμε τον Ζάρκο Πάσφαλ. Πέτζα εναντίον Τούρκογλου. Μια δύσκολη μονομαχία. Είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολη και για τους δύο. Αυτά τα παιδιά πέρασαν όλο τον χρόνο πέρσι μαζί και ξέρουν σίγουρα πάρα πολύ καλά τι μπορεί να κάνει ένας και τι μπορεί να κάνει ο άλλος. Αυτό σίγουρα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Βεβαίως εγώ σαν Ιουγκοσλάβος ελπίζω ότι θα κερδίσει Πέτζα, γιατί βρίσκεται σε μια τρομερή φόρμα που έχει αποδείξει σε αυτό το πρωτάθλημα. 6-4 μπροστά οι Τούρκοι. Γιάριτς, Τομάσεβιτς, παίζει πλάτη τον Μπεσόκ. Θα κάνει την κίνηση, το χούκσατ, θα στοχίσει. Έρχεται με το φόλο ο Γκούροβιτς και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 6 όλα σε ένα παιχνίδι που τα πρώτα 2,5 λεπτά είναι πραγματικό ντέρμπι. Εδώ είναι και ο Σβέντης Αφπέσης, πρώην προπονητής Άλμπα και μην ξεχνάμε πρωταθλητής Ευρώπης το 93 με τους Γερμανούς. Τούρκογλου, πάνω του ο Πέτζα. Τουντερί, Μπεσόκ. Μαρκάρεται από τον Τομάσεβιτς.
Φάουλ αμέσως ο Σάντσα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τη φθορά των φάουλ, πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές και πώς θα επηρεάσουν τις δύο ομάδες, αν και η Γιουγκοσλαβία έχει μεγαλύτερο βάθος στον πάγκο. Κουντσερί. Ο παίκτης της Εφες Πίλσεν. Το κλέψιμο. Και ο Πέτσας ξεκίνεται στον εφηδιασμό. Δεν υπάρχει καλάθι, υπάρχει φάουλ. Η μπάλα θα παιχτεί από τα πλάγια. Είναι το πρώτο φάουλ του Κέρεμ Τουντσερί. Στο 21χρονο μόλις. Playmaker σε Εφες Πίλσεν. Πέτσα. Το σουτ μακρινό είναι άστοχο. Εκεί Μπεσόκ και Μισά Τρουσάν καθαρίζουν τη φάση. Τουντσερί. Η Τουρκία που δοκίμασε πολλά σχήματα με τον Τουντσερί εκτός πεντάδας. Εδώ το κλέψε από τον Ντρόμπνιακ. Με τον Έρση να δοκιμάζει να παίξει με τον Ερντενάι. Playmaker. Γκούροβιτς αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Και η Γιουγκοσλάβη για πρώτη φορά με 8-6 μπροστά στο σκόρο. Μίλαν Γκούροβιτς, χρόνια στην Ελλάδα, ανδρώθηκε μπασκετικά στο Περιστέρι. Έφυγε, πήγε Μπαρσελόνα, ΑΕΚ, Ουνικάχα Μάλαγα. 6,5 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 8-6 μπροστά η Γιουγκοσλάβη. Κουντσερί. Το μαρκάρισμα του Γιάριτς. Του Τσάν. Για τρεις ο Ήμπο. 9-8 για την Τουρκία και 5 πόντοι για τον πρώην παίκτη της ΑΚ και πλέον του Παναθηναϊκού. Γκούροβιτς, δύσκολη προσπάθεια, σούτ εκτός της ισορροπίας και 19 για τον Μίλαν Γκούροβιτς. Ζάρκο Πάσφαλ, σήμερα ο Πέσης αποφάσισε να ξεκινήσει χωρίς τον Ποντιρόγκα. Γιατί νομίζεις αυτό? Σίγουρα επειδή εχθές το ξεκίνημα του παιχνιδιού εναντίον της Ισπανία ήταν λίγο αργό. Με την Ποντιρόγκα μέσα στους πρώτους πέντε εμείς έχουμε κάτι άλλο παιχνίδι, αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, νομίζω ότι Γκούροβιτς μπορεί να είναι για αυτό το ξεκίνημα καλύτερη επιλογή, αλλά σίγουρα και ο Ποντιρόγκα θα παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Χουσέιν Μπεσόκ, ο παίκτης Μακάμπι, ενώ βλέπετε την εκπληκτική τάπα του Τουρσάν πάνω στον Γκούροβιτς. Φάουλ πάνω στον Πέτζα στο Γιάκοβιτς. 11-10 η Τουρκία μπροστά, ακριβώς στα μισά του πρώτου δεκάλεπτου. Βλέπετε και τον Χίταγε Τούρκογλου, τον παίκτη των Sacramento Kings, την παίκτη εκεί του στο Γιάκοβιτς. Στο Γιάκοβιτς μαρκάρεται από τον Τούρκογλου. Στο Γιάκοβιτς. Ντρόμπνιακ, το σκρίνει και στο Γιάκοβιτς για τρεις. Έχει ξεκινήσει άστοχα σήμερα ο Πέτζα. Έχει μόλις 2 πόντους. Τεσσεράμιση περίπου για τη λήξη του δεκάλεπτου. Υπάρχει επιθετικό φάουλ του Κουτλουά επάνω στον Γκούροβιτς. Ενώ περνάει στο παιχνίδι και ο Ποντιρόγκα στη θέση του Γκούροβιτς. Για τους Γιουγκοσλάβους συνεχίζουνε Γιάρης, το Γιάκοβιτς, Ποντιρόγκα, Τομάσεβιτς και Ντρόμπνιακ. Για τους Τούρκους Τουντσερί, Κουτλουάι, Τούρκογλου, Τουρτσάν και Μπεσόκ. Το Γιάκοβιτς, πολύ ωραία για το Γιάρης. Χάνει όμως την μπάλα προς τη μήνυα να κλέψει τελικά ο Τούρκογλου. Κουτλουάι καρφώνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Ήμπο πετυχαίνει τον 7ο πόντο του και κάνει το σκορ 13-10. 4 και 10 πριν από τη λήξη του πρώτου δεκάλεπτου. Γιάρης, Τομάσεβιτς και πάλι πλάτη το Πεσόκ. Το φέρει κοντά στο καλάθι, υπάρχει τάπα από τον παίκτη της Μακάμπη. Οι Τούρκοι που έχουν ξεκινήσει πιο δυνατά από τους Γιουγκοσλάβους. Ένα πολύ έξυπνο μαρκάρισμα του Τούρκογλου πάνω στο Στογιάκοβιτς που είναι άστοχο στο ξεκίνημα. Πεσόκ, Τούρκογλου, Κουτλουάι για τρεις. Εύστοχος. 16-10 στο ξεκίνημα για τους Τούρκους. Μπείτε εδώ σε επανάληψη το Κουτλουάι να φτάνει τους 10 πόντους και να είναι πρώτος σκόρερ του αγώνα. Το Γιάκοβιτς. Ποντιρόγκα. Είναι ψηλότερος από το Κουτλουάι και πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Επιθετικό δίνει ο Σάντσα.
Είναι επιθετικό φάουλ. 3,5 για τη λήξη, 16-10 Τουρκία και πάμε στο πρώτο time out. Τρία μισή λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου δεκάλεπτου, Τουρκία 16, Γιουγκοσλαβία 10. Και να ρωτήσω τον Ζάρκο Πάσπαλ, η Τουρκία ένα δυνατό ξεκίνημα, με τη Γιουγκοσλαβία να φαίνεται μάλλον εκτός ρυθμού. Δεν θα έλεγα ότι είναι εκτός ρυθμού, θα έλεγα ότι είχαμε ένα αρκετά κακό γύρισμα στην άμυνα και μας έχουν πουλήσει 4 ή μου φαίνεται 6 εύκολα καλάθια. Από εκεί και πέρα Πέτσα ακόμα δεν μπορεί να βρει το χέρι και αυτά που κανονικά βάζει δεν έβαλε. 6 πόντος είναι η διαφορά. Τούρκοι είναι πάρα πολύ πατιασμένοι όπως τα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά αυτό είναι ακόμα ξεκίνημα και θα δούμε. Θα δούμε λοιπόν εδώ Πεσόκ ένα airball, ένα κακό σουτ και Ποντιρόγκας εύκολα με την rebound. Γιάρης, Ντρόμπιακ, από τα 6 μέτρα σουτάρει και είναι άστοχος, μαζεύει ο Τούρκογλου. Το δεύτερο rebound του Τούρκογλου που αφήνει την μπάλα για τον Τουντσερί. Ποντιρόγκα πάνω του, σαφώς ψηλότερος, έχουν 14 πόντους διαφορά, Τούρκογλου. Υπάρχει φάουλ, παίζει στο Γιάκοβιτς εδώ, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ. Εδώ και μια τριετία παίκτης των Sacramento Kings και ένας από τους καλύτερους παίκτες μαζί με τον Weber. Έχει σηκώσει στους ώμους το μεγαλύτερο επιθετικό βάρος της Γιουγκοσλαβίας εδώ στο Ευρωμπάσκετ. Κοιτάτε στα αριστερά στην οθόνη για λίγο και τον Τσβετίτσιανιν. Παλιό μεγάλο Ευρωπαίο άσο. Άστοχος ο Χίταγε Τούρκογλου, 16-10 παραμένει, 2-47 πριν από τη ρήξη του δεκάλεπτου. Οι τρεις Ιουγκοσλάβοι για το rebound. Τούρκογλου είναι εύστοχος αυτή τη φορά. 17-10. Γιάρης. Ντρόμπιακ. Πέτσα. Σουτάρι για τρεις και πάλι άστοχος μαζεύει το rebound. Δύσκολη κίνηση, Ντρόμπιακ. Για να δούμε τι θα δώσει ο Σάντσα, υπάρχει φάουλ από τον Μπεσόκ. Έχουμε τις βολές για τον Ιουγκοσλάβο και έτοιμοι για την δεύτερη αλλαγή. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς θα περάσει τον αγώνα στη θέση του Μάρκο Γιάριτς. Ζάρκο, τι θέλει με αυτή την αλλαγή να κάνει ο Σέζιτς? Νομίζω ότι πρέπει λίγο να απολευθερώσει τον Πέτσο Θεάκολη στην επίθεση. Μήπως πάλι κανένα ελεύθερο σουτ και δεν ξέρω, θα δούμε τώρα ποιος θα πέσει άμυνα στο κουπάι. Νομίζω ότι μπορεί να το πάρει και το Σάσο Βράδουις, γιατί όπως θα βλέπουμε σχεδόν όλους πόντους έχουν βάλει δύο παίκτες. Άστοχος και στην δεύτερη προσπάθεια ο Στογιάκοβιτς που έχει ξεκινήσει νευρικά έχοντας μόλις ένα έστοχο δίποντο. Σε όλους τους αγώνες πρώτος σκόρερ της Γιουγκοσλαβίας στο Ευρωμπάσκετ. 17-10 μπροστά, η Τουρκία 2-17 για τη λήξη του δεκάλεπτου. Τουρξάν για 3, είναι άστοχος, μαζεύει εύκολα από τη Ρόγκα το δεύτερο αμυντικό του rebound. Ο Μπράντοβιτς, το Μάσεβιτς, Πέτσα, εύκολο καλάθι μπροστά από τον Τούρκογλου. Εκεί ήταν πολύ δύσκολο να κοπεί από τον συμπαίκτη του Sacramento Kings. Εκεί που βεβαίως ο Στογιάκοβιτς έχει σαφώς περισσότερο πρωταγωνιστικό ρόλο από ότι ο Τούρκος παίκτης. Τουρξάν, δοκίμασε για λίγο και στους Νίκς, δεν τα κατάφερε. Τώρα είναι στη CSKA. Άστοχο το σουτ. Σάσα Ομπράντοβιτς. Ντρόμπιακ. Πέτσα. Ομπράντοβιτς. Δύσκολο σουτ. Υπάρχει φάουλ από τον Κερέμ Τούντσερι. 1,5 λεπτό πριν από τη ρήξη δεκάλεπτου. Έχουμε δύο βολές, αλλά όλα αυτά και ενώ το σκορ είναι 17-12 θα τα δούμε μετά το time out. Είναι η απευθείας μετάδοση του πρώτου καναλιού από τον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ ανάμεσα στην Τουρκία και την Γιουγκοσλαβία. 17-12, οι Τούρκοι μπροστά. Για τους Τούρκους 10 πόντους έχει ο Κουτλουάη και 6 έχει ο Μπεσόκ. Με έναν ο Τούρκογλου. Για τους Γιουγκοσλάβους 4 ο Στογιάκοβιτς που ξεκίνησε άστοχος, 2 ο Τομάσεβιτς και 6 ο Μίλαν Γκούροβιτς που ήδη κάθεται στον πάγκο. Έχουμε και άλλη αλλαγή.
για τους Ιγκοσλάβους πέρασε ο Στεπάνοβιτς. Στη θέση του Στογιάκοβιτς. Ο Μπράντοβιτς είναι εύστοχος. Νέα αλλαγή λοιπόν για τον Πέσης της Άρκο. Ναι, σίγουρα ότι Πέτια έχει λίγο κουρεθεί επειδή έπαιξε και πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή άμυνα στη θέση του από το Σακραμέντο. Από εδώ και πέρα θα έχουμε ένα ενδιαφέρον μάτσαπ στην άμυνα. Όπως θα βλέπω, ο Στεφάνοβιτς έχει πάρει το κουτλάι. Όπως θα ξέρουμε, είναι καλός αμυντικός και νομίζω θα μπορεί να κάνει καλή δουλειά. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μερικές λύσεις στην επίθεση. Χαρούν Ερντενάη για να απαντήσει αμέσως ο Βλάντος Στεφάνοβιτς. Ο Ερντενάη, η παλιά καραβάνα της τουρκικής ομάδας, ο Σάρκο θα το θυμάται, είναι 33 χρονών, πρέπει Σάρκο να έχετε παίξει και αντίπαλοι με τον Ερντενάη. Έχω παίξει αρκετές φορές, αλλά θυμάμαι κάποια καταπληκτικά παιχνίδια που έχει δώσει εναντίον του Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού κάτω στην Αθήνα και όλοι ρωτάγανε τότε ποιος είναι αυτός παίκτης. Είναι ένας καταπληκτικός σουτέρ που μπορεί πράγματι να κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Αλλά όπως τα είπα πριν λίγο, πρέπει να σκληραίνει λίγο άμυνα πάνω στο κουτουά, γιατί πάρα πολύ εύκολα βάζει τα καλάθια και 15 πόντους μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ. 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκάλεπτου, θα περάσει και ο Τάρλα στον αγώνα. 22-15 και η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι για τους Τούρκους. 7 πόντοι και ο Βλάντος Στεπάνοβιτς στις βολές με τον Ιμπραήμ Κουτουάη να έχει φτάσει στους 13 πόντους με 2 δίποντα μέσα από τη ρακέτα και 3 στα 4 τρίποντα, ένα κλέψιμο, μία assist. Μια καταπληκτική βραδιά για τον Κουτουάη μέχρι στιγμής. Βλάντος Στεπάνοβιτς. Ούτε τώρα. Ερντενάη. Με αντίπαλο τον Σάσα Ομπράντοβιτς, ένα διάρρη ο οποίος ελείψει δεύτερου ικανού playmaker, καλείται από τον Έρς να παίξει τον ρόλο του αντί του Ντσερί. Κάνει βήματα εδώ Κουτουλάη που δεν σφυρίζονται, είναι άστοχος. Ντρόμπνιακ μαζεύει δυνατά το rebound. Ο Ομπράντοβιτς, 13 δεύτερα για τη λήξη του δεκάλεπτου. Μοντιρόκα, ένα αντίον ενός στον Κουτουλάη, βγάζει για τον Ντρόμπνιακ. Από τη γωνία ο Σάσα Ομπράντοβιτς με την εκπνοή του πάρει αστοχή. Τέλος πρώτου δεκάλεπτου. Τουρκία-Γιουγκοσλαβία 22-15 και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Και πάλι μαζί σε επανάληψη. Ένα καλάθι του Ιμπραήμ Κουτουλάη. Τέλος πρώτου δεκάλεπτου που βρήκε την Τουρκία να προηγείται της Ιουγκοσλαβίας με 22-15. Τι θα πρέπει να κάνει Ζάρκο η Ιουγκοσλαβία τώρα στο ξεκίνημα? Αυτό νομίζω ότι δύο πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρέπει σίγουρα να παίζουν πάρα πολύ καλύτερη άμυνα στο Ερντενάη που τους έχει ανοίξει και απ' έξω με τα καλά σουτ και από μέσα. Από εκεί και πέρα εμείς χρειαζόμαστε κάποιο εύκολο καλάθι. Όχι μόνο να περιμένουμε τον Στριάκοβιτς να βάλει τα τρίποντα. Μέχρι τώρα νομίζω ότι έχουμε σκαράρει μόνο 2 πόντους από τους ψηλούς. Βεβαίως αυτό είναι κάτι που είδαμε και χθες και αυτό δίνει περισσότερο βάρος στους εξωτερικούς παίκτες, γιατί πρέπει να σκαράρουν περισσότερο. Ο Τάρλατς κέρδισε το τζάμπολ, αλλά η Τουρκία την επίθεση. Κουτουλάη βρίσκει διάδρομο, υπάρχει φάουλ για την Τουρκία που ξεκινάει στο δεύτερο δεκάλεπτο με τον Κουτουλάη που είναι πρώτο σκόρερ με 13 πόντους του αγώνα. Ερντενάη, Μπεσόκ, Τουρξάν και Τούρκογλου, ενώ οι Ιουγκοσλάβοι ξεκινούν με τον Στεπάνοβιτς, τον Σάσα Ομπράντοβιτς, τον Μποντιρόγκα, τον Τάρλατς και τον Πρέντρακ Ντρόμπνιακ. Ξεκίνημα δεύτερο δεκάλεπτου, Τουρκία-Ιουγκοσλαβία 22-15, ενώ Ήμπο από 12.000 φανατικούς φίλους της Τουρκίας στην κερκίδα του Αμπντί Πεξί. Για την Τουρκία που μέχρι στιγμής προηγείται με 7 πόντους διαφορά. Η Ιουγκοσλαβία ξεκίνησε μονοδιάστατα τον επιθετικό του προσανατολισμό με τον Πέτζα Στογιάκοβιτς να δοκιμάζει άστοχα τις περισσότερες φορές να εκδηλώσει τις επιθέσεις. Ερντενάη, Τούρκογλου, σούτ εκτός ισορροπίας, αστοχή, Ντρόμπνιακ, ο Μπράντοβιτς για τον Ποντιρόγκα. Σε ατομικό μαρκάρισμα οι Τούρκοι. Ποντιρόγκα με αντίπαλο τον Τούρκογλου.
Σουτ, δύσκολο σουτ από τον Ποντιρόκα, τον παίκτη του Παναθηναϊκού, και 22-17 ο Ποντιρόκας ζητάει από τον Σάντσα, τον έναν από τους δύο διαιτητές, φάουλ. Ερντενάη, διαφορά στους 5 πόντους. Ερντενάη, εύστοχος. Ο Ερντενάη που είναι το κρυφό χαρτί του ΑΕΤ είναι έρθει εδώ στο Ευρωμπάσκετ, πίσω από τους φετέτες Σούρκο, Γλουκουτλουάη και Τρουσάν. Στεπάνοβιτς, Τάρλατς, θα κάνει το πίβοτ, θα αστοχίσει. Υπάρχει φάουλ από τον Τούρκογλου. Είναι το δεύτερο φάουλ του συνταγέ Τούρκογλου. Βλέπετε εδώ τον παίκτη των Sacramento Kings πάνω στον δικό μας τον Τάκη, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και πρώην πια παίκτη των Chicago Bulls, από φέτος συμπαίκτης του Βούξεβιτς στη Real Madrid. Ποντιρόγκα από τα 6 μέτρα και πάλι εύστοχος που αποφασίζει να πάρει πάνω του το παιχνίδι. 8.58 για τη λήξη του ημιχρόνου, 24-19, μειώνει η Ιγκοσλάβη στους 5. Ερντενάη μαρκάρεται από τον Ομπράντοβιτς στο μισό γήπεδο. Τουρξάν βγαίνει μακριά ο Ντρόμπνιακ, για να δούμε αυτή τη μονομαχία. Μπεσόκ, ο Τάρλας κολλημένος πάνω του, Τούρκογλου. Περνάει από τον Ποντιρόγκα, δύσκολη κίνηση, κερδίζει φάουλ. Με το σώμα λέει ο Γιούγκεμπραντ. Είναι το πρώτο φάουλ του Πρέτρακ Ντρόμπνιακ. Για να δούμε εδώ. Οι διαιτητές θεωρούν ότι ο Ντρόμπνιακ κινήθηκε και νομίζω ότι έχουν δίκιο, ήταν φάουλ. 8.5 για τη λήξη, 24-19. Ο Ντρόμπνιακ που θα κάτσει στον πάγκο για να περάσει ο Πέτσας στο Γιάκοβιτς. Χαμηλώνει το σχήμα ο Σβέτης Αφπέσιτς. Η Γιουγκοσλαβία που συνεχίζει με τον Ποντιρόγκα, τον Ομπράντοβιτς, τον Στεπάνοβιτς, τον Στογιάκοβιτς και τον Τάρλατ. Ο Στογιάκοβιτς, ο Ποντιρόγκα και ο Στεπάνοβιτς θα προσπαθήσουν να μετουσιώσουν αυτή την κίνηση τακτική του Πέσιτς με μόνο ψηλό τον Τάρλατ. Τούρκογλου ευστοχή, 26-19 διαφορά σε 7 με τον Κιταγέ Τούρκογλου να κάθεται στον πάγκο και να περνάει στη θέση του ο Γιλντιρίμ. Ο Χαλού Γιλντιρίμ της Ουλκέρ. Ο Μπράντοβιτς, Στεπάνοβιτς, Ποντιρόγκα με αντίπαλο τον Τουρσάν. Υπάρχει φάουλ. Φάουλ που δίνει ο Γιούγκεμπραντ αμέσως. Είναι το πρώτο φάουλ του Μιρσάτ Τουρσάν που στον ημιτελικό χθες με την Γερμανία αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Ένας από τους 3 Τούρκους που αποβλήθηκαν με 5 φάουλ. Τελικά οι Τούρκοι ήταν οι τελικοί νικητές στην παράταση με 79-78. 70 όλα στο κανονικό παιχνίδι. Ποντιρόγκα θα παίξει πλάτη τον Τουρσάν. Νέο δύσκολο σουτ. Προσπαθεί ο Τάρλας και μαζεύει την μπάλα. Νέο φάουλ. Αυτή τη φορά από τον Χουσέιν Μπεσόκ. Είναι το τρίτο. Και να ένα πρόβλημα για την τουρκική ομάδα. Ετοιμάζεται ο πρώην Βόσνιος, ο Ασίμ Πάρς, πλέον Τούρκος. Ο Μπράντοβιτς, Στεπάνοβιτς, Τάρλατς. 8 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Το σούτ από κοντά του Τάρλατς χαμηλά πάνω στη στεφάνη. Και τελικά οι Τούρκοι με τον Χαρούν Ερντενάη. Ερντενάη που σπρώχνει την μπάλα στον εφηδιασμό. Κουτλουάη, δύσκολη προσπάθεια, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Νέα προσπάθεια από τον Μπεσόκ. Ο Πέτσας στο Γιάκοβιτς μαζεύει τελικά την μπάλα και την προωθεί γρήγορα με τον Ομπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς από την κορφή της ρακέτα σουτάρει και θα ευστοχίσει. 26-21 παγώνει το αντίπεξι. 7.40 για τη λήξη του ημιχρόνου. Η Γιουγκοσλάβη μειώνει στους 5. Ένα πραγματικά συγκλονιστικό παιχνίδι με τους Τούρκους να έχουν το προβάδισμα από το ξεκίνημα του αγώνα και τον Πέσιτς να προσπαθεί να αλλάζει την τράπουλα συνεχώς. Υπάρχει φάουλ του Στεπάνοβιτς πάνω στην προσπάθεια να ξεμαρκαριστεί ο Κουτλουάη. Ενώ τώρα γίνεται η αλλαγή. Εκτός αγώνα ο Χουσέιν Μπεσόκ, βλέπετε τον Βλάντο Στεπάνοβιτς. Ο Μπεσόκ θα κάτσει στον πάγκο με 6 πόντους και 7 rebound. Δύσκολη κίνηση, υπάρχουν βήματα του Τουρσάν. Το 26-21 παραμένει. Εφτά και 20 για τη λήξη. 26-21. Στο Γιάκοβιτς. Με αντίπαλο το Γιλντιρίμ.
Περνάει και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 26-23. Οι Γιουγκοσλάβοι μειώνουν στους τρεις, παίζοντας με τον Μοντιρόγκαλα και τον Στογιάκοβιτς μέσα στην πεντάδα και τον Βλάντο Στεπάνοβιτς. Το φάουλ στον Ομπράντοβιτς. 6:55 για τη λήξη του ημιχρόνου. Τουρκία-Γιουγκοσλαβία 26-23. Το φάουλ του Σάσα Ομπράντοβιτς είναι το πρώτο και είναι ώρα του Μάρκο Γιάρης να επιστρέψει στο παιχνίδι. Οι Γιουγκοσλάβοι συνεχίζουν με Γιάρης, Στογιάκοβιτς, Τάρλατ, Στεπάνοβιτς και Μποντιρόγκα. Οι Τούρκοι με τον Κουτλουάι που είναι πρώτο σκόρερ με 13 πόντους. Πάρς που έχει την μπάλα, Ερντενάι, Γιλντιρίμ και Τουρξάν. Πάρς, ατομικό μαρκάρισμα για τους Γιουγκοσλάβους και Γιλντιρίμ. Μαρκάρεται από τον Μποντιρόγκα. Βγάζει για τον Κουτλουάι που τα έχει βρει σκούρα με αντίπαλο τον Στεπάνοβιτς. Από τη γωνία ο Ερντενάι για 3. Είναι εύστοχος. 29-23. Οι Τούρκοι ανεβάζουν τη διαφορά στους 6 πόντους. 6,5 για τη λήξη του δεύτερου δεκάλεπτου. Στεπάνοβιτς με αντίπαλο τον Κουτλουάι. 6-20, 29-23. Στεπάνοβιτς, η σταυρωτή τρίπλα. Το δύσκολο εκτός ισορροπίας, ούτε φτωχή. 29-25 μειώνει οι Γιουγκοσλάβοι στους 4 και οι Τούρκοι με τον Ερντενάι. Πάνω το Γιάρης. Προσπαθεί να πάρει την εσωτερική ο Ερντενάι. Βγάζει για τον Πάρς. Φάουλ από τον Πέτσα στο Γιάκοβιτς. Είναι το δεύτερο. Απέτρεψε το κάρφωμα και το καλάθι. Το φάουλ όμως από τον Πέτσα στο Γιάκοβιτς, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Εδώ καθαρό και πλέον εδώ και 3 χρόνια παίκτη των Sacramento Kings. Ο Πάρς στις βολές. Ζάρκο. Μέσα είναι ο Στογιάκοβιτς, ο Στεπάνοβιτς, ο Γιάρης, ο Μποντιρόγκα και ο Τάρλας. Τι θέλει με αυτή την πεντάδα να κάνει ο Πέσης? Να σας πω κάτι, νομίζω ότι θέλει να ανοίξει λίγο το παιχνίδι. Σε αυτή τη φάση βλέπουμε ότι ή ο Πέτσα ή ο Μποντιρόγκα μπορούν να παίζουν στη θέση 4. Περίπου ίδιο σχήμα έχουν και οι Τούρκοι και χρειαζόμαστε ακόμα κάτι εύκολα καλάθια. Πρέπει να πω ότι τα τελευταία 2 λεπτά βλέπουμε ωραία καλάθια και από τις δύο πλευρές. Και οι Τούρκοι σουτάρουν καλά και ο Ερντενάι, όπως είπαμε. Και εμείς νομίζω ότι αρχίζουμε και βρισκόμαστε λύση. Βλέπω ότι η Μποντιρόγκα έχει ένα καλό ρυθμό αυτή τη στιγμή. Ο Στεπάνοβιτς έχει βάλει ωραία καλάθια. Τότε δεν πρέπει να περιμένουμε στο Ιάκοβιτς να κάνει αυτό που έκανε αυτές τις μέρες. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Αυτό το παιχνίδι παίζεται 40 λεπτά και έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Κουτλουάι που νομίζω Ζάρκο Πάσφαλια, για να δούμε τη φάση πρώτα. Στεπάνοβιτς καρφώνει δυνατά. 30-29 Γιουγκοσλαβία στον πόντο και νομίζω ότι όπως είχες πολύ σωστά πει, ο Στεπάνοβιτς έχει κάνει δύσκολη τη ζωή του Κουτλουάι. Έτσι. Νομίζω ότι το πρώτο ρόλο σε αυτό το παιχνίδι ήταν να παίζει καλή άμυνα από εκεί και πέρα, επειδή έχει και καλή ικανότητα να παίζει και καλά στην επίθεση. Νομίζω ότι έχει βάλει και καλά καλάθια. Αυτή τη στιγμή έχουμε απόλυτη ισορροπία και από τώρα και πέρα ελπίζω ότι πράγματα για μας θα πάνε πολύ καλύτερα. Η Γιουγκοσλαβία μπροστά για πρώτη φορά στον αγώνα με 31-30, 4:50 για τη λήξη του ημιχρόνου και πάμε σε time out. Σε επανάληψη ένα σου τριών πόντων του Χάρουν Ερντενάι. 4:54 για τη λήξη του ημιχρόνου, Γιουγκοσλαβία 31, Τουρκία 30. Μαζί μας πάντα ο Ζάρκο Πάσφαλ. Ζάρκο, πιστεύεις ότι το ότι πέρασε εκτός αγώνα ο Μπεσόκ με 3 φάουλ θα επηρεάσει τους ψηλούς της Τουρκίας? Σίγουρα θα τους πειράζει πάρα πολύ 3 φάουλ για μια ομάδα που δεν έχει και πολλές ανταλλακτικές λύσεις σε θέση 5. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτή τη στιγμή όλη την επίθεση τους Τούρκους εξαρτώνται από τα σουτάκια, από τα σούτ απ' έξω και όπως τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή προβληματίζονται πάρα πολύ. 4:30 για τη λήξη, το πρώτο φάουλ του Ασίμ Πάρς, πρώην Βόσνιος, όπως και ο Μιρσά Τουρξάν. 31-30 μπροστά η Γιουγκοσλαβία πλέον στον αγώνα. Γιάρης, Μποντιρόγκα, Στεπάνοβιτς, Στογιάκοβιτς και Τάρλατς και οι Τούρκοι γυρίζουν σε ζώνη. Μποντιρόγκα για 3. Είναι εύστοχος. 34-30 για πρώτη φορά έχει Γιουγκοσλάβοι μπροστά στον αγώνα με τους 9 πόντους του Ντόγια Μποντιρόγκα που σήμερα έχει αλλάξει τον επιθετικό ρυθμό της Γιουγκοσλαβίας.
Οι Τούρκοι είχαν επικεντρωθεί να μαρκάρουν τον Στογιάκοβιτς. Η ζημιά έχει γίνει από τον Ποντιρόγκα και στην άμυνα από τον Στεπάνοβιτς. Γιλντιρίμ για τρεις. Οι Τούρκοι δεν μπορούν ούτε τώρα. Γιάρης εύκολα στο αμυντικό rebound. Γιάρης. Ποντιρόγκα. Οι Τούρκοι σε ζώνη 2-3. Ποντιρόγκα. Μπροστά στη ζώνη ο Ερντενάη και ο Γιλντιρίμ. Ποντιρόγκα. Δύσκολη προσπάθεια. Προσπαθεί ο Τούρκογλου και μαζεύει την μπάλα. Πρώτου Ποντιρόγκα που ζητάει φάουλ. Τούρκογλου. Γιλντιρίμ. Για τον Ερντενάη για τρεις. Άστοχος τελικά. Πάρς. Υπάρχει φάουλ από τον Τράγκαν Τάρλατ. Εδώ βλέπετε τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και τον Chicago Bulls. Εδώ ο Τάκη. Είναι το πρώτο του μόλις φάουλ. Έχει 5 φάουλ η Γιουγκοσλαβία και πλέον οι Τούρκοι πηγαίνουν σε βολές. Όπως το είδαμε, ο Τάρλατς μόλις γύρισε από την Αμερική και σίγουρα το έχουν μάθει εκεί. Ξέρεις όταν κάνει φάουλ, να κάνει σκληρά φάουλ. Βεβαίως εδώ κόσμο που υποστηρίξει ομάδες της Τουρκίας δεν το είδε έτσι σίγουρα. Και αυτό που θέλω να πω μετά από αυτό, νομίζω ότι έχουμε απόλυτο έλεγχο αυτή τη στιγμή και ελπίζω να συνεχίσουμε. 3,5 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. 34-32 μπροστά η Γιουγκοσλαβία. Στεπάνοβιτς, Ποντιρόγκα, Στογιάκοβιτς απέναντι στη ζώνη των Τούρκων. Γιάρης προσπαθεί να βρει κάποιον και βρίσκει τελικά τον Στεπάνοβιτς. Στεπάνοβιτς θα χάσει την μπάλα από αυτή την προσπάθεια για σταυρωτή τρίπλα. Τούρκογλου, Γιλντιρίμ. Χαμηλά ο Τουρσάν. Θα κάνει την κίνηση και το Κούκσα. 34-34. Στεπάνοβιτς. Ποντιρόγκα. Γιάρης. Μαρκάρεται. Στην γωνία εκεί από τον Ερντενάη. Το Γιάκοβιτς απέναντι σε ζώνη είναι άστοχος. Εύκολα ο Ερντενάη μαζεύει την μπάλα. Ενώ ο Πέστης έχει ζητήσει time out για να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα κατάσταση που λέγεται ζώνη. Προς στιγμή το κλέψιμο, ο Πάρς χάνει την μπάλα, είναι για τους Γιουγκοσλάβους. 2 και 28 για τη λήξη, 34 όλα και πάμε σε time out. Και πάλι μαζί από το Abdi Pekti, 2 και 28 για τη λήξη του ημιχρόνου. Γιουγκοσλαβία 34, Τουρκία 34, σε ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μεγάλος τελικός του 32ου Ευρωμπάσκετ. Οι Ιουγκοσλάβοι με αλλαγή, τον Γκούροβιτς πλέον στον αγώνα, στη θέση του Στεπάνοβιτς, Γιάρης, Γκούροβιτς, Ποντιρόγκα, Στογιάκοβιτς και τον Μάσεβιτς. Ενώ έχουμε εκεί ένα φάουλ από τον Πάρς, ο Πάρς ο οποίος έπαιξε και η ελληνορωμαϊκή πάλι τον Μάσεβιτς. Θα το δείτε σε επανάληψη κάποια στιγμή, πως έριξε ο Πάρς κάτω τον Μάσεβιτς. Κοιτάξτε εδώ, αυτό είναι κίνηση. Στην πάλη του βάζει και μια τρικλοποδιά. Στις βολές ο Ντέγιαν Τομάζεβιτς, πρώην παίκτης της Παρτιζάν, πλέον παίκτης της ΤΑΟΥ Κεράμικα στη Βιτόρια της Ισπανίας. Κάποια στιγμή τον ήθελε και η ΑΕΚ. Τομάζεβιτς είναι εύστοχος και είναι ο τρίτος του πόντος. Τομάζεβιτς έχει 3 πόντους, έχει υποπέσει σε ένα φάουλ και έχει μαζέψει και 2 rebound και 2 assist. Μέσα σε πανδαιμόνιο και πανζουρισμό βλέπετε τι γίνεται πίσω από το καλάθι. 36-34. Ο Ερντενάη κατεβάζει στην μπάλα. Είπαμε είναι η λύση του Αϊντινέρ στη θέση του playmaker, στη θέση του πιτσιρικάτου του Τσερί. Τούρκογλου με αντίπαλο τον Γκούροβιτς τώρα. Προσπαθεί, υπάρχει χαμηλά φάουλ. Και καθώς η Ιουγκοσλαβία έχει συμπληρώσει 5 φάουλ, ο Χινταγέτ Τούρκογλου θα πάει στις βολές. Ο Τούρκογλου που σήμερα έχει μόλις 3 πόντους, αλλά είναι ένας απρόβλεπτος παίκτης, μπορεί να έχει 0 πόντους και να βάλει το τρίποντο στο καθοριστικό δευτερόλεπτο. Έτσι νομίζω και εγώ, σίγουρα ότι έχει χάσει πάρα πολύ δύναμη παίζοντας άμυνα στην αρχή στο Στοϊάκοβιτς και νομίζω ότι έκανε αρκετά καλή δουλειά, αλλά αυτό που είδαμε αυτές τις 3-4 μέρες ήταν πράγματι ένας ήρωας για την τουρκική ομάδα και σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι της νίκης και της επιτυχίας της ομάδας
νομίζω ότι αυτός έχει στο πλάτι του, γιατί έχει πετύχει κάποια απίστευτα καλάθια και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό λόγο γιατί η Τουρκία βρίσκεται σήμερα στο τελικό. Γκούροβιτς περνάει από Ερντενάη και Τουρσάν. Γιάρης, 2 λεπτά κατά τη λήξη του ημιχρόνου, 36 όλα. Γιάρης, η ζώνη των Τούρκων παραμένει, 2-3. Γκούροβιτς. Από τη γωνία ο Σογιάκοβιτς βγαίνει από το σύστημα. Το Μάσεβιτς βρίσκει το Γιάρης. Θα σουτάρει για 3. Είναι άστοχος, ο Μάσεβιτς προσπαθεί. Η μπάλα είναι για τους Τούρκους, καθώς από τα χέρια του Τουρξάν περάσε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ήταν άστοχο το σουτ του παίκτη της Κίντερ Μπολόνια, του πρώην παίκτη του Περιστερίου και της Team System Μπολόνια. Ποντιρόγκα για τον Γκούροβιτς. Γιάρης, 1,5 για τη λήξη. Στο Γιάκοβιτς, Ποντιρόγκα, ο Τούρκογλου βρέθηκε εκεί πάνω του, καθώς έχουμε ζώνη όπως έχουμε πει. Στο Γιάκοβιτς, γκάζ για τον Γκούροβιτς. Έχουμε φάουλ. Είναι από τον Χίνταγε Τούρκογλου, είναι το δεύτερο φάουλ του Τούρκογλου. Ο Πέτζα θα πάει στις βολές και είναι ευκαιρία για την Γιουγκοσλαβία να περάσει μπροστά στο σκορ. Είναι εύστοχος ο Πέτζα, μόλις ο 7ος πόντος του. Θα λέγει κανείς ότι στο ξεκίνημα το γόνα άλληλο εξυπηρετερώθηκε με τον Τούρκογλου. Ευστοχή και πάλι 8 πόντι για τον Πέτζα Στογιάκοβιτς που θα κάτσει στον πάγκο σε αυτό το τελευταίο 1,5 λεπτό του ημιχρόνου για να περάσει στο ο Πρέντρακ Ντρόμπνιακ, πλέον και αυτός παίκτης του NBA. Με τους Seattle Supersonics υπέγραψε όπως υπέγραψε και ο Βάρντα στο Detroit και ο Ρέμπιζα στο Detroit. Υπάρχει φάουλ εκεί στον Ερντενάη και φυσικά και το νέο αστέρι των Ιουγκοσλάβων, ο Βλαντιμίρ Ραντμάνοβιτς, ο οποίος υπέγραψε στους Seattle Supersonics στα 21 του χρόνια με ύψος 2-7. Εδώ σε επανάληψη το φάουλ στον Ερντενάη. Ζάρκο, είναι καλός αυτός ο Ραντμάνοβιτς? Είναι πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Δεν ξέρω τι ήταν ο λόγος γιατί δεν μπορούσε να παίζει αυτή τη στιγμή για την εθνική ομάδα. Σίγουρα θα μπορούσε να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα του προβλέπω μια μεγάλη καριέρα και σίγουρα του χρόνου θα βρίσκεται εδώ με τους υπόλοιπους να μας βοηθήσει σε τέτοιους τελικούς, ελπίζω. Μην ξεχνάμε, του χρόνου είναι η Ινδιανάπολη. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα εκεί όπου πάει η Ρωσία που νίξε τη Γαλλία με 5 πόντους διαφορά νωρίτερα για την 5η θέση. Θα πάει η Γερμανία ως 4η, η Ισπανία ως 3η, η Τουρκία και η Γκοσλαβία. 38-38. Τα τελευταία 66 δευτερόλεπτα του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Τυρόγκα, το Μάσεβιτς. Εκεί το double team. Γιάρης, πάντα η τουρκική ζώνη. Ντρόμπνιακ από τη γωνία. Η μπάλα στο δοκάρι, εκεί στην άκρη του ταμπλό. Ερντενάη, Τουρξάν, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Και οι Τούρκοι και πάλι μπροστά με 40-38. Γιάρης, Ποντιρόγκα, Γκούροβιτς, Γιάρης. Να δούμε πώς θα σπάσει η τουρκική ζώνη. 6 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεση. Ποντιρόγκα, το σκρίν από τον Ντρόμπνιακ. Ποντιρόγκα με την εκπνοή. Έχει τελειώσει ο χρόνος επίθεσης. Μια καταπληκτική άμυνα ζώνης από τους Τούρκους. Οι Γιουγκοσλάβοι μπερδεύτηκαν, δεν τα κατάφεραν. Ελλείψη στο Γιάκοβιτς και Στεπάνοβιτς, δεν είχαν και το μακρινό σουτ. Και 22 δεύτερα κατά τη λήξη, 40-38 μπροστά οι Τούρκοι. Οι Γιουγκοσλάβοι περσάρουν σε όλο το γήπεδο. Ο Γκούροβιτς πάνω στον Τούρκογλου. Τούρκογλου κατεβάζει την μπάλα στα playmaker. Δείτε, έχουν καθαρίσει στις τέσσερις γωνίες οι Τούρκοι για να παίξει ένας εναντίον ενός του Τούρκογλου. Κλέψιμο από τον Τομάσεβιτς. 5 δευτερόλεπτα, νέο κλέψιμο τον Τούρκογλου. Τρέχει ο Ντρόμπνιακ, η μπάλα είναι για τους Τούρκους. Όλα αυτά λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου. Η επαναφορά θα γίνει από τον Χινταγέ Τούρκογλου, τον συμπαίκτη του στο Γιάκοβιτς Σακραμέντο Κίνγκς. Η μακρινή πάσα από τον Γιλντιριμ. Κακό το σουτ. Τέλος πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει την Τουρκία. Τα προηγείται της Γιουγκοσλαβίας με 40-38. Ζάρκο, μια πολύ γρήγορη εκτίμηση για το πρώτο ημίχρονο.
Νομίζω η πρόβλεψή μου ήταν καλή. Είναι ένα δυνατό τελικό μπροστά σε ένα πολύ παθιασμένο κόσμο και μια πάρα πολύ παθιασμένη ομάδα. Αυτό που έχω παρατηρήσει, νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα όταν πέσουμε με δύο ψηλούς, επειδή η πεντάδα της Τουρκίας έχει δύο παίκτες που είναι Τουρκόγλου νούμερο θέση 4 και ο Τουρκάν, και νομίζω όταν ήταν οι δύο παίκτες δική μας κλικ μέσα στην πεντάδα, νομίζω ότι φάγαμε εύκολα τουλάχιστον περίπου 10 καλάτια μου φαίνεται. Από εκεί και πέρα περιμένουμε το δεύτερο μίχρονο και ελπίζω, όπως και ο Ιουγκοσλάβος, ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά μας. Ακούσαμε την εκτίμηση του Ζάρκο Πάσπαλη για το πρώτο ημίχρονο. Σε λίγο μαζί, σε 12-13 περίπου λεπτά, Τουρκία-Ιουγκοσλαβία 40-38 από την Κωνσταντινούπολη. Ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα για την έναρξη του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Βλέπετε πλάνα από τις κατάμεσες κερκίδες του Απτή Πεχτή σε αυτό το φινάλε στην αυλαία του 32ου Ευρωμπάσκετ εδώ στην Τουρκία. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο μήκρο οι Τούρκοι προηγήθηκαν με 40-38. Οι Τούρκοι που έχουν 15 rebound όσα έχουν και οι Ιουγκοσλάβοι. Οι Τούρκοι που έχουν πρώτο σκόρερ τον Ιμπο Κουτλουάι με 13. Ακολουθείται από τον βετεράνο, τον παλιό, τον Χαρούν Ερντενάι. Ενώ για τους Ιουγκοσλάβους πρώτο σκόρερ είναι ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, που σήμερα είναι πάρα πολύ καλός, έχει μπει στο ρυθμό του παιχνιδιού. Και ο Πέτρας Γιάκοβιτς με 8, που όμως δεν έχει καταφέρει να πάρει τον επιθετικό ρόλο που θα ήθελε ο Σβέτιτς να πέσει. Όλα έτοιμα λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο σε ένα πραγματικά μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό. Μαζί σας από την Κωνσταντινούπολη ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου και ο Ζάρκο Πάσπαλ. Σε αυτή την περιγραφή και το σχόλιο για τους Ιουγκοσλάβους ξεκινούν ο Γιάρης, ο Πέτζας ο Γιάκοβιτς, ο Γκούροβιτς, ο Τομάσεβιτς και ο Ντρόμπνιακ. Με δύο ψηλούς δίδυμους πύργους ξεκινάει ο Πέσης, ενώ για τους Τούρκους ο Ερντενάι στη θέση του Τουντσερί, ο Τουρξάνο Τούρκογλου, ο Κουτλουάι και ο Πάρς στη θέση του Μπεσόκ, ο οποίος έχει 3 φάουλ. Η μπάλα φτάνει τελικά μέσω του Κουτλουάι στον Τουρξάν και πάλι Κουτλουάι παίρνει το διάδρομο και φτάνει σε ένα σούτ, όχι όμως το καλάθι. Το 40-38 παραμένει. Γιάρης. Γκούροβιτς. Γιάρης. Τομάσεβιτς. Παίζει πλάτη τον Πάρς. Είναι καλύτερος, πιο ευέλικτος εδώ όμως ο Πάρς. Πολύ πολύ ωραία του κλείνει το δρόμο προς το καλάθι. Τουρξάν, που σήμερα δεν έχει φανεί, όπως άλλωστε και ο Τούρκογλου, έχει πάρει όλο το παιχνίδι πάνω του Κουπλουάι. Τουρξάν μπερδεύεται, ρίχνει την μπάλα πάνω στο Στεφάνι Άτσαλα. Γιάρης, στο Γιάκοβιτς, προτιμάει την κοντρολαρισμένη επίθεση. Ο πλέμεκερ της Ιουγκοσλαβικής ομάδας, Γκούροβιτς, κάποτε συμπαίκτες στο Περιστέρι. Τώρα ένα στην Κίντερ Μπολόνια, ο Γιάρης και άλλο στην Μάλαγα. Στο Γιάκοβιτς. Ντρόμπνιακ για τρεις. Ντρόμπνιακ. Ούτε τώρα. Προσπαθεί και μαζεύει την μπάλα ο Τομάσεβιτς. Γιάρης. Στο Γιάκοβιτς. Έχει μείνει στο 8. Ντρόμπνιακ. Γιάρης. Θα βρει διάδρομο. Σουτ για τρεις από τον Γκούροβιτς. Είναι άστοχος, μάχες εκεί. Και υπάρχει φάουλ από τον Ντρόμπνιακ. Είναι το δεύτερο φάουλ. Η επαναφορά από τον Κουτλουάι για τον Ερντενάι. Ο Γιάρης είναι βδέλα πάνω του, κολλημένος. Βλέπετε τον ακολουθεί όλο το γήπεδο. 40-38, 8,5 για τη λήξη του 3 δεκάλεπτου. Τουρκογλου. Κοιτάξτε το στο Γιάκοβιτς, προσπαθεί να του κόψει την αριστερή τρίπλα. Τουρκογλου άστοχος, Ντρόμπνιακ ξυλά. Το ίδιο και Τουρξάν, πιο γρήγορος. Τελικά καπαρώνει την μπάλα. Ερντενάι. Κουτλουάι. Ερντενάι. Κακό κοντρόλ. Η μπάλα είναι για τους Ιουγκοσλάβους.
Βλέπετε τον Χάρουν Ερντενάη στα 33 του. Έχει δημιουργήσει καταστάσεις αρκετές φορές με την Εφές Πίλσεν κόντρα στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και πριν από πολλά χρόνια όταν ξεκινούσε στον Πανιόνιο σε ένα παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη. Ήταν η πρώτη νίκη της Εφές Πίλσεν επί ελληνικού εδάφου. Γιάριτς, Ντρόμπιακ, Γούροβιτς, Πέτζα. Η κίνηση για τον Ντρόμπιακ. Το Γιάκοβιτς για τρεις. Εύστοχος. 41-40 μπροστά η Γιουγκοσλαβία επί της Τουρκίας. Με το Στογιάκοβιτς να φτάνει τους 11 να είναι δεύτερο σκόρ του αγώνα μετά τον Κούτλουάι που έχει 13. Τούρκογλου αυτός σε χρέη playmaker. Για τον Τουρξάν θα πάει στο drive. Κάνει βήματα σωστά. Μπλοκαρίστηκε εκεί σωστά από τους ψήλους των Ιγκοσλάβων. Σε επανάληψη κλείνει σωστά ο Ντρόμπιακ. Και ετοιμάζεται ο Κούρ και ο Τουντσερί. Ο Κούρ ο οποίος δεν έπαιξε χθες λόγω τραυματισμού. Γιάριτς. Ντρόμπιακ. Ζητάει στον Γκούροβιτς να κατέβει χαμηλά. Ωραία σταυρωτή τρίπλα. Η κίνηση για τον Γκούροβιτς. Σουτάρει για δύο μέσα. 43 για τους Ιγκοσλάβους. 40 για τους Τούρκους. Είναι το τρίτο του Κουτλουά, είναι ένα πρόβλημα. Και η βολή για τον Μίλαν Γκούροβιτς. Τώρα πλέον μαζί με τον Πεσόκ. Και ο Κουτλουά έχει από 3 φάουλ. Οι Τούρκοι συνεχίζουν με τον Τουντσερί playmaker. Κουτλουά στο 2, στο 3 Τούρκογλου, στο 4 θα πάει ο Κούρ που έχει τώρα την μπάλα και στο 5 ο Πάρς. Κουτλουάι μαρκάρεται από τον Γκούροβιτς. Κουτλουάι με ένα εντυπωσιακό πρώτο δεκάλεπτο. Σουτάρει για 3, εύστοχος. 43 για τον Ιμπραήμ Κουτλουάι και την Τουρκία. Στο Γιάκοβιτς, κακό σουτ. Τούρκογλου, Τουντσερί. Πάνω του ο Γιάριτς. 6,5 για τη λήξη του τρίτου δεκάλεπτου, 43 όλα. Κουτλουάι. Ο Γκούροβιτς είναι πάνω του, ψηλότερος αλλά όχι τόσο γρήγορος. Κουτλουάι και πάλι ξεμαρκάρεται. Άστοχος, ψηλότερα όλο ο Πάρς. Έχει γίνει φάουλ στον Πέτζα στο Γιάκοβιτς. Και τώρα φάουλ του Γκούροβιτς πάνω στον Οκούρ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Γκούροβιτς. Εδώ είδατε το φάουλ του Πάρς πάνω στο Γιάκοβιτς που δεν σφυρίχθηκε και το φάουλ του Γκούροβιτς το δεύτερο πάνω στον αντίπαλό του. Μεχμέτ ο Κούρς, 21 του χρόνια, ο σέντερ ύψους 2-10 της Εφές Πίλσεν, ένας από τους 4 παίκτες της Εφές Πίλσεν μαζί με τον Τουντσερί, εδώ είναι εύστοχος, τον Πεκέρ και τον Ονάν. 44-43 οι Τούρκοι και πάλι μπροστά. 45-43, 6 και 15 για τη λήξη του τρίτου δεκάλεπτου. Γιάριτς, σε ζώνη και πάλι οι Τούρκοι, 2-3, στο Γιάκοβιτς. Γιάριτς, Ντρόμπιακ, Γκούροβιτς, Τομάσεβιτς, χαμηλά για τον Γκούροβιτς από τη γωνία για 3, είναι άστοχος. Τούρκογλου, Κουτλουάι, δεν μπορεί να βρει διάδρομο για τον drive. Βγάζει για το Τουντσερί. Ο Κούρ έχει τραβηχτεί έξω και ο Ντρόμπιακ. Κουτλουάι πατώντας τη γραμμή. Άστοχος. Γιάριτς σε καλή θέση μαζεύει το rebound. Το Μάθεβιτς καρφώνει δυνατά. 45 όλα. Το μεγάλο τέρμπι συνεχίζεται. 5 και 25 για τη λήξη του τρίτου δεκάλεπτου. Οι δύο ομάδες πάνε μαζί στο σκορ. Τούρκογλου με στο Γιάκοβιτς. Το μεγάλο δίδυμο του αγώνα, οι δύο παίκτες του NBA και τον Sacramento Kings, ενώ ετοιμάζεται και πάλι ο Μπεσόκ. Παραλίγο το λάθος, ο Κούρ, Τούρκογλου. Από δύσκολη θέση, εύστοχος. 47-45 για τον Χίνταγε Τούρκογλου που φάνε τους 7 πόντους. 11 έχει ο Πέτζα. Νέα αλλαγή, νέα διπλή αλλαγή.
έξω Ντρόμπνιακ και Γιάριτ, μέσα ο Μποντιρόγκα και ο Μπράντοβιτ. Ζάρκο Πάσπαλιε. Νομίζω ότι αυτή είναι καλή αλλαγή. Ντρόμπνιακ σήμερα δεν μπορεί να αντέχει αυτή τη πίεση που σίγουρα είναι σίγουρο ότι το έχει πάρει και λίγο προσεκτικά ότι έχει παίξει εδώ και θέλει να αποδείξει κάτι παραπάνω. Δεν μας βοήθησε πάρα πολύ. Ακόμα περιμένουμε τα εύκολα καλάθια και είναι μεγάλη μάχη. Οι Τούρκοι πράγματι παίζουν πάρα πολύ καλά μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο Μπράντοβιτς απέναντι σε ζώνη. Πάλι άστοχος στο σταδίο, το Μάθεβιτς μαζεύει τελικά από τη Ρόγκα. Δεύτερη ανανέωση επίθεσης για τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Μπούροβιτς από τη γωνία στο Γιάκοβιτς. Παίρνει εσωτερική. Το Μάθεβιτς υπάρχει καλάθι και φάουλ. 47-47. Το φάουλ είναι που δίνει δικαίωμα στον Γιουγκοσλάβο παίκτη να πάει στη βολή. Είναι το τρίτο φάουλ. Ένα σχόλιο θέλω να δώσω. Ήταν δύο πάρα πολύ σημαντικά καλάθια από τον Δέαν Τομάσεβιτς σε μια στιγμή που δεν μπορούμε να βρούμε σωστή λύση στην επίθεση. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και όπως θα έλεγα από την αρχή, είναι η πρώτη βοήθεια από τις ψηλούς μέχρι αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Τομάσεβιτς που φτάνει τους 9, 48-47 μπροστά η Γιουγκοσλαβία, 4-15 για τη λήξη του τρίτου δεκάλεπτου. Του περίπου πάντως έχει φτάσει στα τρία φάουλ και αυτός, τρίτος Τούρκος παίκτης μαζί με Κουτλουάη, αλλά και τον Μπεσόκ. Του Τσερί με αντίπαλο τον Ομπράντοβιτς. Ο Κουρ, ψηλότερος από τον Ποντιρόγκα, εκτός ισορροπίας ο σουτ. Είναι εύστοχος. Υπάρχει ένα μισμάτς εκεί. Το Γιάκοβιτς. Ο Μπράντοβιτς, 49-48. Για την Τουρκία, καθώς πλησιάζουμε στα 37 για τη λήξη του δεκαλέπτου. Πάντα σε ζώνη οι Τούρκοι. Το Γιάκοβιτς. Παραλίγο το λάθος. 3 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Ο Τυρόγκα για 3. Είναι άστοχος. Εκεί υπάρχει τζάμπολ, δίνει ο Γιούγκεμπραντ. Βλέπετε τον Γιούγκεμπραντ να λέει στους ανθρώπους της τουρκικής ομάδας να κάτσουν στον πάγκο. Καθώς έληξε ο χρόνος, χτύπησε κόρας γραμματείας. Όποιος άκουσε αυτό το χαλασμό που γίνεται εδώ μέσα. Νομίζω ότι αυτό προέρχεται από ένα πάρα πολύ άσχημο κανονισμό που έχει περάσει η FIBA και αυτό το κανονισμό σίγουρα θέλει αλλαγή, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ μπερδεμένα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε σίγουρα αν έχει λήξει ο χρόνος, αν δεν έχει λήξει. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε αυτό που παίζεται στον NBA. Αν χτυπήσει το σίδερο, έτσι είναι. Από εκεί μετράνε όλα. Η μπάλα φτάνει τελικά στα χέρια του Τούρκογλου που προλαβαίνει στη γωνία. 3,5 για τη λήξη του τρίτου δεκάλεπτου. Τουρκία 49, Γιουγκοσλαβία 48. Σε αυτή την μεγάλη μάχη εδώ στο τελικό του Ευρωμπάσκετ. Τούρκογλου, Κουτλουάη. Για τον Μπεσόκ. Κουτλουάη πάνω του στο Γιάκοβιτς πλέον. Ενδεχομένως και επιθετικό φάουλ, πάντως εκεί. Ο Σάντσα, ο Ισπανός, δίνει φάουλ στον Τομάσεβιτς. Μακριά από την μπάλα έχω την εντύπωση. Όχι εδώ. Εδώ έγινε το φάουλ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Ντέγιαν Τομάσεβιτς. Η Γιουγκοσλαβία έχει 3-2 η Τουρκία σε αυτό το δεκάλεπτο. Και ο Μπεσόκ θα πάει στις βολές. Ο Μπεσόκ που έχει 6 πόντους μέχρι στιγμής. 8 rebound και μία assist. Μπεσόκ. 50-48 για την Τουρκία που στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα έχει το προβάδισμα. 51-48. Ο Μπράντοβιτς, Μπούροβιτς, Ντρόμπια που πέρασε και πάλι στο παιχνίδι. Ποτιρόκα, ο Μπράντοβιτς, Ποτιρόκα, ο Μπράντοβιτς. Φάουλ από τον Κουτλουάη και είναι το τέταρτο. Ένα πρόβλημα για την Τουρκία. Πίστευες ότι η τουρκική ζώνη θα μπορούσε να δυσκολέψει Ζάρκο Πάσπαλι τόσο πολύ τη γιουγκοσλαβική ομάδα? Δεν μπορούσα να πιστεύω, αλλά μια ομάδα που δεν πάει καλά στο σουτ όπως εμείς αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται πάρα πολύ. Βλέπουμε άλλο ένα σουτ. Μπράβο, μπράβο, είναι Γκούροβιτς. Πολύ σημαντικό καλάθι. Αυτό που ήθελα να πω
θα έλεγα πολύ χαζό φάουλ από το Κουτλάι. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να αλλάξει όλο το παιχνίδι σε λίγο. Το σημειώνουμε αυτό, 2,5 για τη λήξη, 51-51 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Ο Κουρ, χαμηλά ο Μπεσόκ με αντίπαλο του Τζρόμπνιακ. Κάνει το πίβοτ, καλό σούτ από το Μπεσόκ. Ο πιο ταλαντούχος ψηλός που έβγαλε ποτέ η Τουρκία. Παίξεις της Μακάμπι Τελ Αβίβ, 53-51, σχεδόν 2 λεπτά πριν από τη λήξη του τρίτου δεκάλεπτου. Ποτιρόκα. Ο Μπράντοβιτς, Τρόμπιακ, ο Μπράντοβιτς, Ποτιρόκα. Προσπαθεί να διεισδύσει. Καλάθι και φάουλ, λέει ο Γιούγκεμπραντ. Και είναι το φάουλ από τον Μπεσόκ. Είναι το τέταρτο. Εδώ σε επανάληψη φάση. Τέταρτο φάουλ και για τον Μπεσόκ. Δύο χτυπήματα στην ομάδα του Αϊντίνερς σε δύο διαδοχικές φάσεις που μπορεί να αλλάξουν τη μορφή του αγώνα. Βλέπετε τον Χουσέιν Μπεσόκ και αυτός είναι ο Αϊντίνερς, ενώ ετοιμάζεται ο Τουρκσάν σίγουρα θέση του Μπεσόκ, οπότε θα περάσει ο Κουρ 5 και 4 ο Τουρκσάν. 53-53 με το Ποτιρόκα στις βολές. 54-53. Ο Ποντιρόκα δεν επηρεάζεται από αυτό το χαλασμό που γίνεται εδώ στο αντίπεκτη. 1:50 για τη λήξη του τρίτου δεκάλεπτου. Τουντσερί με αντίπαλο τον Ομπράντοβιτς. Ενώ οι Τούρκοι παίζουν ζώνη εδώ και πολλή ώρα, οι Ιγκοσλάβοι πάντα σε ατομικό μαρκάρισμα. Τούρκοκλου, δύσκολο σουτ. Αστοχή. Ψηλά ο Τρόμπνιακ. Ενώ ζητάει ο Αϊντίνερς time out. Το Πάνοβιτς. Το Μάσεβιτς. Μπλοκάρεται. Το Πάνοβιτς. Είναι εύστοχος. Για 2, 56-53 οι Γιουγκοσλάβοι μπροστά με 3, 1:25 για τη λήξη του τρίτου δεκάλεπτου, 8 πόντια του Τσεπάνοβιτς και πάμε σε time out. Και πάλι μαζί, και αν δεν απατώμε οι Γιουγκοσλάβοι γύρισαν σε ζώνη και ο Τομάσεβιτς κλέβει. Δεν δημιουργεί προϋποθέσεις εμβλιασμού, προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα για κοντρόλ επίθεση. Τρόμπνιακ για 3, είναι άστοχος, ψηλά εκεί μαζεύει από τη Ρόγκα και υπάρχει φάουλ. Όλα αυτά καθώς περάσαμε στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκάλεπτου για τους Ιγκοσλάβους που αρχίζουν να βρίσκουν ρυθμό, αρχίζουν να βάζουν την μπάλα και κοντά στο καλάθι. Έχουμε και 2-3 μακρινά εύστοχα σουτ και κυρίως έχουμε και επιθετικά rebound, γιατί στο πρώτο ημίχρονο, πρώτο και δεύτερο δεκάλεπτο είχαμε έναν έλεγχο των αμυντικών rebound από τους Τούρκους. Βλέπουμε τον Γιλντιρίμ. Οι Τούρκοι που συνεχίζουν με τον Τουντσερί, τον Γιλντιρίμ, τον Τούρκοκλου, τον Οκούρ και τον Τουρκσάν έχουν χαμηλό στο σχήμα. Εδώ οι Γιουγκοσλάβοι με τον Ομπράντοβιτς, τον Στεπάνοβιτς, τον Ποντιρόγκα, τον Τομάσεβιτς και τον Τρόμπιακ. Ο Ποντιρόγκα δεν φαίνεται να επηρεάζεται σε ελεύθερες βολές, να και ο Σβέτης να πέσει. Πρωταθλητής Ευρώπης 93 με τους Γερμανούς, θέλει να πάρει τον τίτλο ξανά με τους Γιουγκοσλάβους. Ποντιρόγκα και πάλι μέσα. Με ένα ποσοστό καριέρας πάνω από 85% ο Ποντιρόγκα σε ελεύθερες βολές. 58-53 για πρώτη φορά οι Γιουγκοσλάβοι στους 5 πόντους. Γιλντιρίμ, ο Κουρ, η προσποίηση. Το κλέψιμο προς στιγμήν από τον Τομάσεβιτς. Είναι πιο γρήγορος και δεύτερο κλέψιμο πάνω στον Οκούρ. Ο Κουρ, ένα από τα ταλέντα της νέας γενιάς του τουρκικού μπάσκετ, προέρχεται από τις εθνικές ομάδες εφήβων και νέων της Τουρκίας. Παίκτης Εφές Πίλσεν. 11 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεση των Τούρκων. Ο Κουρ, μακρινό το σούτ, είναι εύστοχος. 55-58 μειώνουν οι Τούρκοι στους 3 από μία επίθεση για κάθε ομάδα. Ο Μπράντοβιτς, Στεπάνοβιτς. Έχουν γυρίσει σε ατομικό μαρκάρισμα και οι Τούρκοι. Ο Στεπάνοβιτς, η τάπα από τον Οκούρ και οι Τούρκοι ξεκίνονται σε εμβλιασμό. Γιλντιρίμ, Τούρκογλου. Πάει στο drive. Το σούτ είναι εύστοχο. Τρόμπνιακ, ο Μπράντοβιτς, 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Τρέχει ο Μπράντοβιτς, σουτάρει μακριά για 3. Άστοχος, 58-57. Οι Γιουγκοσλάβοι προηγούνται στο τέλος τρίτου δεκάλεπτου. Οι Γιουγκοσλάβοι που έχασαν τη διαφορά των 5 πόντων. Οι Γιουγκοσλάβοι που προηγούνται για πρώτο δεκάλεπτο. 22-15 το πρώτο για τους Τούρκους, 40-38 για τους Τούρκους το δεύτερο και τώρα 58-57 για τους Γιουγκοσλάβους. Διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί για το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα.
Έχει αρχίσει το τέταρτο δεκάλεπτο με τον Ποτιρόγκα να ευστοχεί και να κάνει το 60-57 μέσα σε πανδαιμόνιο. 9-15 για τη λήξη του αγώνα. Στεπάνοβιτς, ο Μπράντοβιτς, οι δύο γκάρτ, Ποτιρόγκα, ο Ντρόμπνιακ και το Μάσεβιτς, ενώ για τους Τούρκους ο Κούρ, ο Τουρξάν που έχει τώρα την μπάλα, Ερντενάι, Τούρκογλου για τρεις, είναι άστοχος ο Τουντσερί και ο Κούρ, ο Μπράντοβιτς, Ποτιρόγκα, Ντρόμπνιακ, πάλι σε ζώνη Τούρκη. Ο Ποτιρόγκα θα πάρει την προσπάθεια. Δύσκολο, πολύ δύσκολο το σουτ, είναι άστοχο. Προσπαθεί ο Τομάσεβιτς, Τουρσάν και νέο φάουλ. Μέσα σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Βλέπετε τον Τούρκογλου, είναι το τρίτο φάουλ. Εδώ δόθηκε το φάουλ, για να δούμε. Πάρα πολύ δύσκολη φάση. Είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολη φάση. Πολύ σημαντικό για μας. Ήθελα να πω ότι μέσα στα τελευταία 5-6 λεπτά που βλέπαμε και στο 3 δεκάλεπτο κάπου έχουμε βρει το έλεγχο και δύο σημαντικά σημεία του παιχνιδιού ήταν εκείνα που ο Κουσπάι πήρε το τέταρτο φάουλ και ο Μπεσόφ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πήραμε έλεγχο και αυτή τη στιγμή μου φαίνεται ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Αλλά οι Τούρκοι δεν παραδίνονται έτσι εύκολα και προβλέπω ακόμα μεγάλη μάχη. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι Τούρκοι έχουν τρεις παίκτες μεγάλης κλάσης, όπως είναι ο Τούρκογλου του Sacramento Kings, ο Κουτλουάι του Παναθηναϊκού και ο Τουρξάν της CSKA Μόσχας. Εδώ είναι ο Τουρξάν και εδώ είναι ο Κουτλουάι, άλλαξαν τρεις παίκτες στην μπάλα. Είναι μια πολύ καλή ομάδα τουρκική και μην παρασυρώμαστε ότι έφτασε εδώ που έφτασε μόνο από την έδρα ή από άλλους παράγοντες. Εδώ το φάουλ του Στεπάνοβιτς πάνω στο Κουτλουάι. Μπορεί ενδεχομένως εκτός Τουρκίας να μην είχε φτάσει στο μεγάλο τελικό, αλλά πιστέψτε με, θα ήταν πολύ ψηλά. Είναι μια κοντρολαρισμένη ομάδα, έχει στους ψηλούς τον Μπεσόκ και τον Οκούρ. Τα μόνα μειονεκτήματα της τουρκικής ομάδας είναι ο άσος που δεν έχουν καλό playmaker, αντάξει με τους υπόλοιπους παίκτες. Και ενώ εδώ η προσπάθεια από τον βετεράνο τον Ερντενάι που καταλήγει στο καλάθι, 59-62 μείνουν οι Τούρκοι και το βάθος στον πάγκο. Ακριβώς σε αυτό που υπερτερεί η Γιουγκοσλαβία. Η Γιουγκοσλαβία έχει βάθος στον πάγκο, μπορεί να κάνει αλλαγές και έχει πιο έμπειρους σε μεγάλα παιχνίδια παίκτες. Η Γιουγκοσλαβία με τον Στεπάνοβιτς βρίσκει διάδρομο. Ο Στεπάνοβιτς αφήνει πολύ έξω την παρακάτω από το καλάθι με φάλτσο. Το lay-up 64-59, 7-45 για τη λήξη. Ερντενάι πάντως έπαιρνε ένα πολύ μεγάλο τελικό και να σημειώσουμε ότι όλα τα παιχνίδια της τελικής φάσης ήταν πολύ καλά εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Κλέβει προς στιγμήν πάντως ο Στεπάνοβιτς. Ετοιμάζεται και ο Πέντζας στο Γιάκοβιτς να περάσει τον αγώνα. Κουτλουάι, Ερντενάι. Ωραία η πάσα η τελική μέσα στην ρακέτα. Εκεί κλέβει την μπάλα ο Σεσκαπάν από Στεφάνιο Ντρόμπνιακ. Ποτιρόγκα για τον Ομπράντοβιτς. Αργός ρυθμός για τους Ιγκοσλάβους. Ενώ ετοιμάζεται πάλι ο Χουσέιν Μπεσόκ, θα ρισκάρει ο Άιντινερ. Ποτιρόγκα σε ζώνη και πάλι Τούρκοι. Ποτιρόγκα από τα 6 μέτρα είναι άστοχος. Προσπαθεί ο Μπράντοβιτς, είναι όμως χαμηλότερα από τον Τούρκογλου. Έχουν και μια υψομετρική διαφορά εκεί της τάξης των 10 πόντων. Τούρκογλου. Ο Ποτιρόγκα πλέον πάνω του. Μακρινό σουτ, άστοχο, μαζεύει ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς ήταν το δεύτερο του rebound. 6-40 για τη λήξη του αγώνα. Τουρκία 59, Γιουγκοσλαβία 64. Τελικός Ευρωμπάσκετ ανδρών στην Τουρκία. Στεπάνοβιτς θα πάει στο drive, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Τελικά νομίζω ότι ο Στεπάνοβιτς αποδεικνύεται λίρα 100 για τον Πέσιτς, αλλά θα τα πούμε αυτά μετά το time out. Έξι και 23 πριν από τη λήξη του αγώνα. Γιουγκοσλαβία 66, Τουρκία 59. Τούρκογλου με αντίπαλο τον Ποτιρόγκα. Το φάουλ σωστό από τον Ποτιρόγκα στον Τούρκογλου.
Ζάρκο. Ήθελα να πω μόνο ότι ο άνθρωπος τελευταία 3-4 λεπτά ήταν ο Σεφάνοβιτς που έκανε φανταστική δουλειά πάνω στο υπαρχήν στο νούμερο 10 και έβαλε κάποια πάρα πολύ σημαντικά καλάθια και άνοιξε το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή μπήκε πάλι Μπέτζα στο παιχνίδι να παίζει σαν τεσάρι και έχουμε το τέταρτο φάουλ του Τούρκογλου. Αυτό είναι τέταρτο φάουλ. Ναι, ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα για τους Τούρκους, αλλά ήθελα να πω ότι μπήκε πάλι στο έκοκ μέσα στο παιχνίδι και νομίζω σε ένα, αν κάνει ένα ή δύο καλά σούτ όπως θα ξέρει αυτό στο παιχνίδι έχει τελειώσει. Ο Μπράντοβιτς, 6 λεπτά για τη λήξη ενός μεγάλου αγώνα. Στεφάνοβιτς, Μποντιρόγκα, οι Τούρκοι επιμένουν στη ζώνη, έχουν πρόβλημα με φάουλ και είναι λογικό να το κάνουν αυτό. Στο Γιάκοβιτς, Στεφάνοβιτς για 3. Είναι εύστοχος ο Στεφάνοβιτς, αποδεικνύεται σε άνθρωπο του αγώνα. Φτάνει τους 15 πόντους. Ο Στεφάνοβιτς, ο παίκτης της Παρτιζάν Βελιγραδίου. Και νομίζω ότι ήταν ένα χαρτί του Πέσης που ενδεχομένως δεν το περίμεναν οι Τούρκοι. Περίμεναν τον Γιάκοβιτς, στον οποίο έχουν παίξει καταπληκτική άμυνα. Περίμεναν ίσως τον Ποντιρόγκα, τον Ντρόμπνιακ, αλλά μάλλον όχι τον Στεφάνοβιτς. 69-59, 5-44. Από τη γωνία είναι εύστοχος ο Μιρσάτ Τουρκσάν. Είπαμε, η Τουρκία έχει 3 παίκτες που μπορεί να ξυπνήσουν ακόμη και την τελευταία στιγμή. Και με την Κροατία στον προημιτελικό και με την Γερμανία στον ημιτελικό, πραγματικά γυρίζαν τα παιχνίδια από το πουθενά. Στο Γιάκοβιτς είναι άστοχος. Μαζεύει ψηλά ο Τουρκσάν το rebound. 61-69. Τούρκογλου. Προσπαθεί να βρει διάδρομο. Δύσκολη προσπάθεια, υπάρχει φάουλ όπως το δίνει ο Γιούγκεμπραντ. Το φάουλ είναι από τον Βλάντο Στεφάνοβιτς. Είναι το τέταρτο. Αυτό είναι πρόβλημα για τον Πέσης και τη Γιουγκοσλαβία, που πάντως κακά τα ψέματα έχει εναλλακτικές λύσεις. Η επαναφορά, πολύ ωραία κίνηση από τους Τούρκους. Μια καταπληκτική ασίστ στον Χαρούν Ερντενάη, που με 3 στα 3 τίποτα φτάνει στους 13 πόντους. Δεύτερο σκόρερ πίσω από τον Ιμπο Κουτλουάη. 69-63. 5 λεπτά για τη λήξη ενός συγκλονιστικού τελικού. Ο Μπράντοβιτς διστάζει για 3. Στο Γιάκοβιτς είναι μόνος του, αμαρκάριστος. Αυτή τη φορά ευστοχή και φτάνει ο Στογιάκοβιτς 13 πόντους, 71-63. Ένας από τα δικά μας παιδιά, Στογιάκοβιτς, Γκούροβιτς, Σάλατ, Γιάριτς, πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Να θεωρήσουμε δικό μας και τον Ποντιρόγκα, 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ερντενάη, το σούτ εκτός οροπίας πάνω στην κίνηση, πολύ ψηλά ο Τουρκσάν. 3 εκεί, δεν μπορούν να το σταματήσουν αρχικά, αλλά τελικά το φάουλ είναι από τον Μιρσά Τουρκσάν. Είναι το δεύτερο μόλις. Ο Τουρκσάν που μαρκαρίστηκε πολύ σωστά, μπλοκαρίστηκε από 3. Δείτε εδώ. Εδώ είναι το τελείωμα της φάσης. Είχε μπλοκαρθεί από Ποντιρόγκα, το Μάσεβιτς και στο Γιάκοβιτς. 71-63, 4,5 για τη λήξη του αγώνα. Ποντιρόγκα. Έχει βγει μακριά να το μαρσάρει ο Τουρκσάν. Στεφάνοβιτς, ο Κουτλουάη πάνω του. Στεφάνοβιτς, πολύ δύσκολο το σουτ. Δεν ήταν δυνατόν να ευστοχίσει, οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες και ενδεχομένως να κάνει λάθος κίνηση. Ζάρκο, μήπως έχει κουραστεί ο Στεφάνοβιτς. Ναι, νομίζω ότι ήταν λίγο τρεμμένο το σουτ. Είδα το Πέτζα που παίρνει θέση κάτω από το καλάτι. Νομίζω ότι έπρεπε να γίνει κάτι πιο εύκολο, γιατί η στιγμή είναι που κανονίζεται το παιχνίδι και χρειαζόμαστε δύο καλές άμυνες και υπομονή στην επίθεση. Ερντενάη, Τούρκογλου. Παίζει πλάτη τον Ποντιρόγκα, είναι καλός στον drive, αλλά η μπάλα από κακό κοντρόλ χτύπησε στο παπούτσι του και βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, αν θα μπορούσαμε να το δούμε. Άλλωστε το παραδέχτηκε και ο ίδιος, δεν υπήρχε θέμα για την φάση. 71 για την Γιουγκοσλαβία, 63 για την Τουρκία από τη Ρόγκα. Η Γιουγκοσλαβία που κρατάει τα ενία του παιχνιδιού τώρα πια στα χέρια της. Ο αγώνας όμως δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το Μάσεβιτς. Για τον Ομπράντοβιτς σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Εκεί ο Ποντιρόγκα μαζεύει εύκολα ένα rebound. Οι Τούρκοι γυρίζουν σε ατομικό μαρκάρισμα, σε man-to-man. Και βγαίνει από τα σκρίνα ο Στεφάνοβιτς. Ποντιρόγκα για να παίξει ένας εναντίον ενός τον Τουρκσάν. Θα πάει σε σταυρωτή τρίπλα ή σε μπάσιμο. Το πίβοτ από τον Ποντιρόγκα είναι άστοχο, προσπαθεί εκεί και μαζεύει ο Στογιάκοβιτς τελικά. Ανανέωση του χρόνου καθώς περνάμε στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα. 71-63.
για τους Ιουγκοσλάβους. Ο Τιρόγκα θα πάει στο drive. Η τάπα από τον Τουρξάν, αλλά υπάρχει φάουλ. Δίνει ο Χιούγκεμπραντ. Από τον Τουρξάν είναι το τρίτο. Εδώ με το σώμα το φάουλ πάνω στον Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Τέταρτο φάουλ για τους Τούρκους σε αυτό το δεκάλεπτο, όσα έχει και η Γιουγκοσλαβία. Να ο Τουρξάν. Βγαίνει από τα σκρίν ο Μπράντοβιτ. Χαμηλά. Το σκρίν από τον Τομάσεβιτ. Βρίσκει διάδρομο ο Μπράντοβιτ. Σαν να σπάρει φάουλ. Αστοχή. Τομάσεβιτ παίρνει την ταυτότητα των Τούρκων εδώ. Ήταν καταπληκτική η φάση από τον Τομάσεβιτ. Έκανε το σκρίν. Πήρε και το επιθετικό rebound. Ο Τομάσεβιτ με τον Σεπάνοβιτ είναι κορυφαίοι Γιουγκοσλάβοι σήμερα. Πέτσα. Ανοίγει το διάδρομο. Και 73-63, 2 και 20 για τη λήξη του αγώνα. Ζάρκο. Νομίζω ότι εδώ οριστικά τελειώνει το παιχνίδι. Θα μπορούσα να πω πρώτος, θα ήθελα να πω πρώτος ότι η Γιουγκοσλαβία είναι ακόμα μία φορά προστή στην Ευρώπη. Δεν βιάζεσαι λίγο. Βιάζομαι γιατί έτσι αισθάνομαι λίγο ενθουσιασμένος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Αλλά θα περιμένουμε άλλα 2 λεπτά. Πρέπει να περιμένουμε καθώς στο μπάσκετ όλα τα έχουμε δει. Άλλωστε θυμάται ο Ζάρκο Πάσφαλ 1986, ένα παιχνίδι που έμεινε στην ιστορία, ημιτελικός. Με τον πιτσιρικά τότε Ντίβατ, 9 από τους μπροστά η Γιουγκοσλαβία στα 42 δευτερόλεπτα, 3 τρίποντα από τη Σοβιετική Ένωση με τον Βάλτερ, τον Βολκόφ και τον Σαμπόνις, αν θυμάμαι καλά, Ζάρκο, και παράταση και τελικά η Σοβιετική Ένωση πήρε το μάτς. Ας κρατήσουμε λοιπόν μια επιφύλαξη. Ο Τούρκογλου στις βολές. 73-64 οι Τούρκοι μειώνουν. '64-73, ο 11ος πόντος τώρα του Χιταγέτ Τούρκογλου, ενός πραγματικά πάρα πολύ καλού παίκτη, ενδεχομένως ένα κλικ κάτω από τον Στογιάκοβιτ. 73-65 μέσα σε πανδαιμόνιο. Στεπάνοβιτ, πέρασε ο Κουτλιά επάνω στο Στεπάνοβιτ, ενώ ο Μπεσόκινης ο Τομάσεβιτ. Έχουν γυρίσει και είναι η τρίτη άμυνα των Τούρκων σε man-to-man. Μποντιρόγκα, που ήταν σήμερα καταπληκτικός όταν χρειάστηκε. Πέτσα από μακριά είναι άστοχος. Μαζεύουν οι Τούρκοι με τον Τούρκογλου. Έχει πάρει 5 rebound. Τούρκογλου. Θα πάρει το παιχνίδι πάνω του. 73-67. Κάτι που αναγκάζει τον Πέσιτ να πάρει ένα time out και εμείς να θυμηθούμε πώς γύρισε η Τουρκία στους προηγούμενους αγώνες. Αλλά πάμε σε time out. Ο Τομάσεβιτ με 9 πόντους. Πολύ καλή προσφορά σε άμυνα και επίθεση, 7 rebound, 3 assist, 2 κλεψίματα. Ένας από τους κορυφαίους Ιουγκοσλάβους. Είναι άστοχος. Ακούτε τι γίνεται στο αντίπεξη και βλέπετε άλλωστε. 1 και 19 για τη λήξη. Ιουγκοσλαβία 73, Τουρκία 67. Ο Τομάσεβιτ ευστοχή και φτάνει στους 10 πόντους. 15 έχει ο Στεπάνοβιτ, 15 έχει ο Στογιάκοβιτ και 18 ο πάρα πολύ καλός σήμερα από τη Ρόγκα. Ερντενάη, Κουτλουάη προσπαθεί να ξεφύγει από τον Στεπάνοβιτ που είναι σήμερα ο κακός του δαίμονας. Από την ώρα που τον μάρκαρε, ο Κουτλουάη έχει πετύχει μόλις 3 πόντους. Ερντενάη, δύσκολη κίνηση, ένα πολύ δύσκολο σούτα από τον Ερντενάη. Καταλήγει στα χέρια του Σάσα Ομπράντοβιτ. 50 δευτερόλεπτα, 74-67. Οι Γιουγκοσλάβοι κρατούν ένα ακόμη κύπελλο στα χέρια τους. Αλλά να πάμε προς το φινάλε για να δούμε τι θα γίνει. Η κίνηση από τον Τομάσεβιτ. Υπάρχει καλάθι? Όχι, δεν υπάρχει καλάθι, λέει ο Σάντσα. Ο Ισπανός διαιτητής, υπάρχει φάουλ. Θα πάμε σε βολές. Ο Τομάσεβιτ κάνει καταπληκτικά την εξής κίνηση. Τσεκάρει τον αντίπαλο με την πλάτη του και παίρνει την εσωτερική. Εμένα τουλάχιστον, Ζάρκο, αυτή την κίνηση μου θυμίζει τον Όντι Νόρις, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Πώς να το θυμάμαι, έχουμε φέρει και τόσα χρόνια. Πράγματι, το Τομάσεβιτς έχει κάνει καταπληκτική δουλειά σήμερα στα rebound και όπως θα βλέπουμε, ακόμα μια φορά έχει κερδίσει τα 2 φάουλ και ελπίζω θα πετύχει τουλάχιστον μια από αυτές. Το καθοριστικό είναι ότι ο Τούρκογλου έκασε στον πάγκο, το καθοριστικό για την Ιουγκοσλαβία, καθοριστικό και για την Τουρκία. Ο Τούρκογλου με 13 πόντους, 5 rebound. Δεν έφτασε την χθεσινή του εμφάνιση με αντίπαλο την Γερμανία. Το Τομάσεβιτ είναι άστοχος τελικά, είδα την μπάλα μπήκε και βγήκε το καλάθι. Τουρξάν μαζεύει το rebound. 7 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες, 36 δευτερόλεπτα. Και ο Ίμπο
Θα πάρει το όπλο του κατά πάσα πιθανότητα, θα σπάρει για τρεις. Κάνει το κοντρόλ. Μαζεύει ο Γιλντιρίμ του Τσάν. Για τον Οκούρ για τρεις. Είναι άστοχος ο Τρουξάν, μαχητής. Και υπάρχει φάουλ από τον Γιλντιρίμ, λέει ο Σάντσα. Είναι το δεύτερο φάουλ του Γιλντιρίμ. Και νομίζω ότι είναι σχεδόν απίθανο να αλλάξουν τα πράγματα πια, ενώ ας ελπίσουμε ότι δεν θα συνεχιστεί ή κάποια ρήψη αντικειμένων που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς δεν έχουμε άλλα. Ήδη ο Πέτζα με τον Τομάσεβιτς πανηγυρίζουν. Θα περιμένουμε 23 δευτερόλεπτα να δούμε τον τελικό νικητή. Τσεπάνοβιτς φτάνει τους 16 πόντους, αποτελώντας τον κρυφό άσο στο μανίκι του Πέσιτς. Σβέτισσα Πέσιτς έχει αγκαλιάσει το δεύτερο τίτλο της καριέρας του. Ο πρώτος στο 93 με τη Γερμανία. Τσεπάνοβιτς 76-67 και τίποτα πια δεν μπορεί να αλλάξει. 20 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Οι Τούρκοι με τον Κουτλουάι από τα 8,5 μέτρα. Αυτό δεν θα μπορούσε να μπει ακόμη και για έναν πολύ μεγάλο σουτέρ όπως ο Κουτλουάι. Τουρξάν ούτε τώρα. Ο Κουρ σαν σε διαγωνισμό τριπώντων οι Τούρκοι. Αφήνει την μπάλα Τουρξάν. 69-76. Οι Γιουγκοσλάβοι θα τελειώσουν με τον Τσεπάνοβιτς να καρφώνει. 78-69. Οι Γιουγκοσλάβοι είναι πρωταθλητές Ευρώπης για 8η φορά στην ιστορία τους. Οι Γιουγκοσλάβοι πανηγυρίζουν μέσα στο παγωμένο απτή υπεξή. Οι Τούρκοι δεν τα κατάφεραν. Οι Γιουγκοσλάβοι πανηγυρίζουν στα μωρά παιδιά. Οι παλιοί όπως ο Μποντιρόκα, όπως ο Σάσα Αμπράντοβιτς, όπως ο Τομάσεβιτς, οι καινούργοι όπως ο Πέτζα, όπως ο Στεπάνοβιτς, τα παιδιά τους Βέτσλα Πέσης και 500 περίπου Γιουγκοσλάβοι στις κερκίδες σε δύο σημεία πανηγυρίζουνε. Ήταν μια παλικαρίσια νίκη της Γιουγκοσλαβίας με 78-69 που αξίζει όλα τα συγχαρητήρια του κόσμου. Συγχαρητήρια όμως και στην Τουρκία που έφτασε στο μεγάλο τελικό. Διαφήμιση και σε λίγο μαζί για την κριτική από τον Σάρκο Πάσπαλε και την απονομή στους μεγάλους νικητές. Φίλες και φίλοι του πρώτου καναλιού και πάλι μαζί από το απτή υπεξή. Η Γιουγκοσλαβία είναι για 8η φορά στην ιστορία της πρωταθλήτρια Ευρώπης. 8 χρυσά, 5 αργυρά και 4 χάλκινα συνθέτουν ένα παλμαρέ 17 μεταλλίων. Απέναντι στην Τουρκία που πάλεψε, προσπάθησε, έκανε μια εξαιρετική παρουσία στο Ευρωμπάσκετ και πήρε το πρώτο μετάλλιο της ιστορίας της. Γιουγκοσλαβία 78, Τουρκία 69, σε ένα μεγάλο παιχνίδι που παρακολουθήσατε από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Σε λίγο θα γίνει η απονομή στους νικητές Γιουγκοσλάβους. Η ατμόσφαιρα τώρα πια είναι γιορτινή. Ο φανατισμός στη διάρκεια του αγώνα δεν υπήρχε πια σε τέτοιο βαθμό και είμαστε έτοιμοι σε λίγο για την απονομή. Ένας τελικός που ανέδειξε πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Γιουγκοσλαβία για 8η φορά. Θα ζητήσουμε για μια ακόμη φορά το σχόλιο του Ζάρκο Πάσπαλ που ήταν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα μαζί μας. Ζάρκο. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, συγχαρητήρια σε τουρκική ομάδα που ήταν πράγματι φανταστική. Έπαιξε ένα μεγάλο τελικό, έχασε επειδή δεν έχει εμπειρία, επειδή δεν είχε άλλους παίκτες στο πάγκο. Μία μεγάλη νύχτα για τους Γιουγκοσλάβους στο μπάσκετ, μία μεγάλη συνέχεια για μας και ακόμα έχουμε αποδείξει ότι έχουμε παίκτες που θα πάρουν το μέλλον του Γιουγκοσλάβικου μπάσκετ. Θα ήθελα να σάρκω για να μου πεις δύο κουβέντες και για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Στενοχωρήθηκε πολύ κόσμο στην Ελλάδα για αυτόν τον αποκλεισμό από το 8. Πιστεύεις ότι η ελληνική ομάδα έχει τα ταλέντα αυτά ώστε στις επόμενες οργανώσεις να φτάσει ψηλά όπως ήταν στο παρελθόν? Η ελληνική ομάδα έχει καλούς παίκτες. Εγώ τους ξέρω πάρα πολύ, τους παρακολουθώ χρόνια και νομίζω ότι κάπου άλλο είναι λάθος. Με λίγη οργάνωση και λίγη πειθαρχία νομίζω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να πετύχει πολύ πολύ περισσότερο από αυτή τη στιγμή. Αξίζει, οι παίκτες είναι πάρα πολύ καλοί, παίζουν καλά στην Ευρώπη και νομίζω με λίγο αλλαγή και λίγο σοβαρότητα μπορούν να παίζουν πολύ πολύ καλύτερα και να φτάσουν σε ένα από αυτούς τους τελικούς. Και μια ακόμη ερώτηση, Ζάρκο. Η εποχή των μεγάλων άσων που είχαμε συνηθίσει εμείς με σένα, τον Τίβαν,
τον Ντανίλοβιτ, τον Τζόρτζεβιτ από την Γιουγκοσλαβία. Το σαν επιφάνεια του Γιαννάκη του Γκάλι φαίνεται πως πηγαίνει σιγά σιγά προς το τέλος. Ενώ βλέπουμε ο πιο πολύτιμος παίκτης βγήκε ο Στογιάκοβιτ, πρώτος σκόρερ ο Νοβίτσκι, πρώτος ριμπάντερ ο Γκασκόλ και ο Μίνινεκ πρώτος ασίστ. Πιστεύεις ότι πια δεν υπάρχουν αστέρια όπως τη δική σου εποχή? Να σας πω κάτι, εμείς η Ευρωπαϊκό Μπάσκετ έχει κάνει μεγάλο λάθος σε οργάνωση. Όλοι οι καλοί παίκτες, όλα αστέρια που έπρεπε να μείνουν στην Ευρώπη έχουν φύγει στον NBA και παίζουν καλύτερο μπάσκετ. Εμείς στην Ευρώπη, αν μας λείπει 20-30 παίκτες που έχουν πάει εκεί, βεβαίως δεν θα μπορούμε αυτά τα αστέρια. Εδώ είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία να δούμε και στη Ιουγκοσλαβική ομάδα και στη Γερμανική ομάδα, Ισπανική και όλες άλλες παίκτες που πράγματι αξίζουν, που έχουν περάσει σε ένα άλλο επίπεδο που πια δεν λέγεται ευρωπαϊκό μπάσκετ και πράγματι δίνει μεγάλο ενδιαφέρον και γυρνάει πίσω αυτή τη ομορφιά που έχει το μπάσκετ. Και μια τελευταία ερώτηση πριν από την απονομή. Τι θα πεις, τι θα έλεγες στον Αντώνη Φώτση που θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στους Memphis Grizzlies? Νομίζω ότι έχει κάνει καλή δουλειά. Πάει στον NBA σε καλύτερο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι θα δουλεύει σκληρά. Η βάση έχει, υποδομή έχει και νομίζω με λίγη σοβαρότητα και με ένα καθαρό μυαλό μπορεί να γίνει πάρα πολύ καλός παίκτης. Από εκεί και πέρα όλα εξαρτώνται από αυτό το παιδί. Ζάρκος, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ σε όλους. Χαιρετισμούς από την Κωνσταντούπολη, από τη μια όμορφη νύχτα, ειδικά για το Ιουγκοσλάβικο μπάσκετ. Ευχαριστούμε τον Ζάρκο Πάσπαλ που ήταν μαζί μας. Εμείς παραμένουμε εδώ στο Απτή Υπεξή για την απονομή. Στην τρίτη θέση οι Ισπανοί, στην δεύτερη οι Τούρκοι και στην πρώτη οι Ιουγκοσλάβοι. Το παλμαρέ του ευρωπαϊκού μπάσκετ με τη Ιουγκοσλαβία να είναι στην δεύτερη θέση στην ιστορία με τη Σοβιετική Ένωση να έχει τη μερίδα του Λέοντος, ως Σοβιετική Ένωση και ως Ρωσία να ακολουθεί η Ιουγκοσλαβία πλέον με 18 μετάλλια, 8, 5 και 4. Η Τουρκία παίρνει το πρώτο μετάλλιο, η Ελλάδα έχει 3 μετάλλια, χρυσό το 87 στην Αθήνα, Ασημένιο το 89 στο Ζάγκρεπ και Χάλκινο το 1949 στο Κάιρο. Είναι η απευθείας μετάδοση του πρώτου καναλιού από το Απτή Υπεξή. Η ΕΡΤ, ο ΣΕΤΕΝΑ και ο ΣΝΕΤ που ήταν μαζί σας όλες αυτές τις μέρες με απευθείας μεταδόσεις 20 αγώνων, με ρεπορτάζ στις ειδήσεις της ΕΤΕΝΑ αλλά και της ΝΕΤ, συνεντεύξεις από τους κορυφαίους Ευρωπαίους παίκτες, τους παίκτες του NBA και τώρα οι Ιουγκοσλάβοι. Ο ένας κουβαλάει τον άλλον και βλέπετε τους 500 φίλους της Ιουγκοσλαβίας που βρέθηκαν εδώ στο Απτή Υπεξή. Μια ατμόσφαιρα που πάντως δεν εκτράπηκε. Πολύ ζεστή, φανατισμένη, πανδαιμόνιο, παζρουλισμός, χαλασμός κόσμου, αλλά δεν είχαμε εκτροπή. Αξίζουν συγχαρητήρια καταρχήν στην Ιουγκοσλαβία για τον τίτλο σε μια νέα ουσιαστικά ομάδα με 4 δικά μας παιδιά, τον Στογιάκοβιτ, τον Γκούροβιτ, τον Ντάρλας και τον Γιάριτς αλλά και τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Συγχαρητήρια στην Τουρκία, κακά τα ψέματα, που εμφάνισε εδώ μια πάρα πολύ καλή ομάδα με τον δικό μας πια Ιμπραήμ Κουτουάη, τον Τούρκο Γκλου, τον Σακραμέντο Κίνγκ, την παίκτη εκεί του Πέτσα, τον Μιστά Τρουξάν της ΣΕΣΚΑ. Μια πολύ καλή Ισπανία με έναν καταπληκτικό νέο προπονητή, ενδεχομένως και τον πιο έξυπνο προπονητή της Ευρώπης, τον Χαβιέ Πρόντα, και το κουαρτέτο των 21χρονων. Μιλάμε για τον Αβάρο, μιλάμε για τον Λόπεθ, για τον Φελίπε Ρέγες και φυσικά τον πολύ μεγάλο Παο Γκασόλ. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε την τέταρτη Γερμανία του κορυφαίου, του καταπληκτικού Ντρικ Νοβίτσκι, του πρώτου σκόρερ του τουρνουά. Ο Στογιάκοβιτς πήρε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη, ο Γκασόλ τον τίτλο του πρώτου rebounder. Αυτή ήταν και η κορυφαία εδώ στη διοργάνωση. Οι Γερμανοί που άξια και αυτοί έφτασαν στην τετράδα. Οι Γερμανοί σίγουρα ενό παίκτη, ενώ βλέπετε τον Μπόρισταφ Στάνκοβιτς να κάνει την απονομή στους Ισπανούς που βγήκαν τρίτοι. Οι Ισπανοί λοιπόν του Πάο Γκασόλ, του Τσακ Κόρνεγκέι, του Πάκο Βάσκεθ, του Χουάν Ναβάρο, του Νάτσο Ροντρίγκεθ, του Φελίπε Ρέγες, του Κάρλος Χιμένες, του Λούτσιο Αγκούλο, του Χωσέ Παραΐθο, του Ραούλ Λόπεθ, του Αλφόνσο Ρέγες και του Χόρχε Καρμπαχώθα, οι παίκτες του Χαβιέ Ιμπρόντα.
Είναι το έκτο μετάλλιο της Ισπανίας. 5 ασημένια και 2 χάλκινα. Νωρίτερα για θέση 7-8 Κροατία, Λετωνία 93-91 και για 5-6 Ρωσία, Γαλλία 78-73 οι Ρώσοι στο παγκόσμιο της Ινδιανάπολης. Για τρίτη θέση Ισπανία, Γερμανία 99-90. Οι Ισπανοί λοιπόν παίρνουν τα μετάλλια τους από τον Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς. Για να έρθει σε λίγο μέσα σε αναμενόμενο πανδαιμόνιο η σειρά της Τουρκίας. Να ο Ιμπρόντα. Τα συγχαρητήρια του Στάνκοβιτς. Θα αφήσει εποχή αυτός ο προπονητής στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πρώην προπονητής της Μάλαγα και της Καζαν Φερνάντο και συνεργάτης για χρόνια του Λόλο Σάινθ. Ήρθε η σειρά του, έκανε την ανανέωση, τόλμησε, έδωσε νόημα σε αυτό που λέγαμε παλιά ισπανικό ευνηδιασμό. Ξέχασε το αμυντικογενές παιχνίδι του Λόλο Σάινθ και ξαναγύρισε σε επιτυχίες μέσα σε μια δύσκολη έδρα και απέναντι σε μια μεγάλη Γιουγκοσλαβία στον ημιτελικό. Ο Πάο Γκασόλ στο βάθος, ο ψηλός που θα συνεχίσει την καριέρα του με τους Memphis Grizzlies, συμπαίκτης του Αντώνη Φώτση. Πέτυχε 31 πόντους στην σημερινή νωρίτερα μονομαχία του με τον Νοβίτσκι. Πήρε το μετάλλιο, ο Νοβίτσκι κέρδισε την ατομική μονομαχία με 43. Τελειώνει σιγά σιγά η απονομή στην Ισπανία. Η ΕΡΤ λοιπόν ήταν μαζί σας, καθώς σε λίγο θα δούμε την απονομή της Τουρκίας με το συνεργείο των Κώστα Παπαγεωργίου και τον Παναγιώτη Ρέτσα. Ενώ θα πάμε στην απονομή της Τουρκίας και αυτή η παραγωγή στον Δημήτρη Ροφέα. Επιμέλεια στη δημοσιογραφική παραγωγή τον Παναγιώτη Φιλίππου. Στο ρεπορτάζ ο Νίκος Κορόβιλας και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Περιγραφές ο Γιώργος Παχάκης και ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου. Ήταν μαζί σας όλες αυτές τις μέρες. Πάμε στην απονομή της Τουρκίας. Η Τουρκία με τον Κέρεμ Τουντσερί, τον Χιντακέτ Τουρκογλου, τον Μιχτά Τουρξάν, τον Ορφούν Ενέ, τον Ασίμ Πάρς, τον Χαρούν Ερντενάι, τον δικό μας, τον Ιμπραχήμ Ιμπο Κουτλουάι, τον Κάγια Πεκέρ, τον Χουσέιν Μπεσόκ, τον Μεχμέτο Κούρ, τον Γιαλούκ Γιλντιριμ και τον Ομέρο Ναν. Οι παίκτες του Αϊντίν Έρς που ενδεχομένως θα παραμείνει στην ομάδα εξαργυρώνοντας το αργυρό μετάλλιο. Κάποιοι λένε εδώ στην Τουρκία ότι ίσως ήρθε η ώρα για τον Σετίν Γιλμάς, όπως λένε εδώ οι κακές γλώσσες, τον πραγματικό πρώτο προπονητή της Τουρκίας. Η απονομή λοιπόν στους Τούρκους παίκτες από τον Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς. Παρών εδώ μπροστά μας, λίγα μέτρα από εμάς, και ο Γιώργος Βασιλακόπουλος με τη διπλή ιδιότητα σίγουρα Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας αλλά κυρίως Προέδρου της FIBA Ευρώπης. Μεγάλες προσωπικότητες εδώ στο αντίπεξή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το Χουάν Μοντέρο για την TVE, την Ισπανική τηλεόραση, ο Ζάρκο Πάσφαλε που σχολίασε για μας για την ΕΡΤ, παρούσα σε ένα ακόμη μεγάλο αθλητικό γεγονός, ο Σαρούνας Μαρτσουλιώνης, ο Ρισάρντα Κουρί. Ενώ παρόντες σύσσωμοι οι παίκτες της Γαλατά Σαράι στο ποδόσφαιρο, μια από τις κορυφαίες ομάδες του Champions League. Εδώ ο Αϊντίνερς παίρνει το μετάλλιο του από τον Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς, τον ισχυρό άντρα του παγκόσμιου μπάσκετ. Και είναι η ώρα, αφού γίνει απονομή στους συνεργάτες του ΕΡΣ για το χρυσό μετάλλιο. Κάπου νιώθουμε κι εμείς ευχαριστημένοι απόψε, κακά τα ψέματα. Υπάρχουν δικά μας παιδιά και για αυτούς που δεν γνωρίζουν, 4 από αυτούς ανδρώθηκαν μπασκετικά στην Ελλάδα. Κάποιοι από αυτούς έμαθαν και μπάσκετ στην Ελλάδα. Στο Γιάκοβιτς από την Σερβική Κράινα, Γκούροβιτς, Τάρλας και Γιάριτς, ερχόμενοι μέσω Βελιγραδίου στην Ελλάδα. Από τα 14 στα 17 τους όλοι έφτασαν στην πατρίδα μας. Και είναι η ώρα για το χρυσό μετάλλιο. Η Γιουγκοσλαβία στο βάθρο. Η Γιουγκοσλαβία του Ντέγιαν Μποντιρόγκα του Παναθηναϊκού, του Βέζελη Πέτροβιτς της Παρτιζάν Βελιγραδίου, του Σάσα Ομπράντοβιτς της Energy Κολονίας, την Κόρα Κόσεβι της Μπουντούσνος Μποτκόρισα, του δικού μας, του Πέτζα Σογιάκοβιτς στο Sacramento Kings, που μας είπε ότι μετά την καριέρα του στο NBA θα έρθει να μείνει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη όπου έχει αγοράσει και σπίτι.
του Μάρκο Γιάρη, του πρώην παίκτη του Περιστερίου και πλέον παίκτη της Κίντερ Μπολόνια, του Πρέντρακ Ντρόμπινιακ, του νέου αστεριού των Σιάτλ Σούπερσόνικς του NBA, του Ντράγκαν Τάρντας, του δικού Μαστάκη, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού για πολλά πολλά χρόνια, τον Σικάγο Μπουλς για μια χρονιά και πλέον της Ρεάλ Μαδρίτης, εκεί που θα βρει τον Ντούσαν Βούξεβιτς, του Ντέγιαν Μιλόγεβιτς της Μπουντούζνας Ποτκόρισα, του Ντέγιαν Τομάσεβιτς πλέον της ΑΟ Κεράμικα και του επίσης δικού μας Μίλαν Γκούροβιτς, πλέον παίκτη της Ουνικά Χαμάλαγα, παλιού παίκτη του Περιστερίου και της ΑΕΚ. Τα παιδιά τους Βέτσις Αφπέσης, άξιοι διάδοχοι μεγάλων παικτών της δεκαετίας που έφυγε πέρσι, ενός Πάσπαλ, ενός Ράτζα, ενός Δίβατς, ενός Κούκοτς, ενός Σάβης, ενός Ντανίλοβης, ενός Ντόπς και ενός Βράνκοβιτς. Και φυσικά, μιλώντας για το ξεκίνημα της περασμένης δεκαετίας μέχρι και το 91 του μεγάλου Ντράζεν Πέτροβιτς. Αυτά για την Ενωμένη Ιουγκοσλαβία. Και όσον αφορά για την Ιουγκοσλαβία μόνη της μιλάμε για τα παιδιά του πολέμου, του Ντούσαν Ιβκοβιτς, των δύο ευρωπαϊκών τίτλων του 95 και του 97, του παγκόσμιου τίτλου του 98 και του ασημένιου μεταλλίου που είσαι από την Dream Team του 96-30. Μιλάμε λοιπόν για τον Τζόρτζεβιτς, τον Ντανίλοβιτς, τον Ντίβατς, τον Πάσπαλ, τον Σάβιτς και τον Ποντιρόγκα, τους 7 επιτιμή πρεσβευτές της Ιουγκοσλαβίας. Και πλέον μιλάμε και για τους συνεχιστές τους, τον Τάρλας, τον Γκούροβιτς, τον Σογιάκοβιτς, τον Γιάρης, τον Μοντιρόγκα, τον Στεπάνοβιτς καταπληκτικό σήμερα, τον Ντρόμπνιακ και τα υπόλοιπα παιδιά. Το Αυντίπεκτη σιγά σιγά αδειάζει. Είπαμε, είναι το 8ο μετάλλιο της Ιουγκοσλαβίας. Η σημαία της Ιουγκοσλαβίας κυματίζει στα χέρια του Μάρκο Γιάρης, στα αριστερά του και ο Πέτσας ο Γιάκοβιτς, πάντα χαμογελαστός. Μπαίνουμε σιγά σιγά προς την λήξη της απονομής και της τελετής και ο Πέτσης πήρε το μετάλλιό του. Ο Πέτσης, πρωταθλητής Ευρώπης το 1993 με τη Γερμανία, του Βέλπ, του Χάρνης, του Κοχ και τώρα πλέον με την πατρίδα του, την Ιουγκοσλαβία. Ο κύριος Βασιλακόπουλος, πρόεδρος της FIBA Ευρώπης, θα δώσει το κύπελο της πρωταθλητρίας Ευρώπης στον αρχηγό, στον Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Τον ασπάζεται, γνώριμη και από την Ελλάδα, δικός μας ο Μποντιρόγκα μετά από 3 χρόνια, και ο Γιώργος Βασιλακόπουλος δίνει το κύπελο των πρωταθλητών Ευρώπης στους Ιουγκοσλάβους και τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα του Παναθηναϊκού. Η κούπα του πρωταθλητή, στιγμές που έχουμε ζήσει και εμείς το 1987 με την αλυσμόνητη αρμάδα του Γκάλι, του Γιαννάκη, του Φασούλα, του Χρυστοδούλου, του Φιλίππου, του Καμπούρη, του Σταυρόπουλου, του Ιωάννου, του Ανδρίτσου, του Λινάρντου, του Ρωμανίδη, του Καρατζά, η αρμάδα του Κώστα Πολίτη, οι χρυσοί Έλληνες του 1987, για να μην τα ξεχνάμε. Είναι ώρα του Ρακόσεβιτς να σηκώσει το κύπελο. Στο Γιάκοβιτς, Πέσιτς, Σεπάνοβιτς. Το κύπελο αλλάζει χέρια και ο ασπασμός από τον Μάρκο Γιάρης. Περιμένει ο Ντρόμπνιακ για να σηκώσει και αυτός. Σιγά σιγά φεύγει ο κόσμος, οι 500 Ιουγκοσλάβοι παραμένουν. Φτάνουμε και εμείς σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της μετάδοσης. Είναι ώρα για τον Μιλόγεβιτς και μετά θα είναι ο Τομάσεβιτς και ο Γκούροβιτς. Και είναι ώρα για τον Ιουγκοσλαβικό εθνικό ύμνο. Καναλιού. Σιγά σιγά η αυλαία πέφτει,
τα φώτα σβήνουν. Εδώ στο Αμπτή Πεξή, μετά την Αντάλια και την Άγκυρα, η Ιουγκοσλαβία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Τουρκία δεύτερη, η Ισπανία τρίτη. Ήμασταν για 10 μέρες μαζί σας, με 20 μεταδόσεις, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Βλέπετε και τον Γιώργο Βασιλακόπουλο που έκανε την απονομή. Είναι η ώρα των αναμνηστικών φωτογραφιών. Η Ιουγκοσλαβία πέρασε στην ιστορία για 8η φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης. Εμείς κάπου εδώ να σας αφήσουμε. Ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός περνάει στην ιστορία. Κάπου εδώ τελειώνουν και οι μεταδόσεις της ΕΡΤ που ήταν μαζί σας όλες αυτές τις μέρες από την Τουρκία, από την Αντάλια και από την Κωνσταντινούπολη. Να ευχηθούμε, γιατί καλό είναι να υπάρχουν και ευχές. Στο επόμενο Ευρωμπάσκετ, στο ψηλότερο σκαλί, να είναι η ελληνική ομάδα, της αξίζει, έχει πολύ ταλέντο. Υπάρχει μπροστά μας το 2003 στη Σουηδία, το ευρωπαϊκό και το Ολυμπιακό τουρνουά στην Αθήνα πια το 2004. Εμείς κάπου εδώ θα αφήνουμε, φίλες και φίλοι, από όλους όσοι εργάστηκαν στην Αθήνα, γιατί και εκεί έγινε πολλή δουλειά, στην Αντάλια και στην Άγκυρα, και από τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου που ήταν στη μετάδοση. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά με τη φιγούρα του Πέτρα Στοιάκοβιτς και του Ντίκ Νοβίτσκι, των κορυφαίων παιχτών. Καλό βράδυ από την Κωνσταντινούπολη, να είστε καλά. Οι Τούρκοι που έχουν ξεκινήσει πιο δυνατά από τους Ιουγκοσλάβους. Ένα πολύ έξυπνο μαρκάρισμα του Τούρκογλου πάνω στο Στοιάκοβιτς που είναι άστοχο στο ξεκίνημα. Μπεσόκ, Τούρκογλου, Κουτλουάι για τρεις, εύστοχος. 16-10 στο ξεκίνημα για τους Τούρκους. Δείτε εδώ σε επανάληψη το Κουτλουάι να φτάνει τους 10 πόντους και να είναι πρώτος σκόρερ του αγώνα. Το Γιάκοβιτς, Ποτιρόγκα, είναι ψηλότερος από το Κουτλουάι και πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Επιθετικό δίνει ο Σάντσα. Είναι επιθετικό φάουλ. 3,5 για τη λήξη, 16-10 Τουρκία και πάμε στο πρώτο time out. Τρία μισή λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου δεκάλεπτου, Τουρκία 16, Ιουγκοσλαβία 10. Και να ρωτήσω τον Ζάρκο Πάσπαλ, η Τουρκία ένα δυνατό ξεκίνημα, με τη Ιουγκοσλαβία να φαίνεται μάλλον εκτός ρυθμού. Δεν θα έλεγα ότι είναι εκτός ρυθμού, θα έλεγα ότι είχαμε ένα αρκετά κακό γύρισμα στην άμυνα και μας έχουν πουλήσει 4 ή μου φαίνεται 6 εύκολα καλάθια. Από εκεί και πέρα Πέτζα ακόμα δεν μπορεί να βρει το χέρι και αυτά που κανονικά βάζει δεν έβαλε. 6 πόντος είναι η διαφορά. Οι Τούρκοι είναι πάρα πολύ πατιασμένοι όπως τα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά αυτό είναι ακόμα ξεκίνημα και θα δούμε. Θα δούμε λοιπόν εδώ Πεσόκ ένα airball, ένα κακό σουτ και Ποντιρόγκα στο εύκολο αμυντικό rebound. Γιάρης, Ντρόμπιακ, από τα 6 μέτρα σουτάρει και είναι άστοχος, μαζεύει ο Τούρκογλου. Το δεύτερο rebound του Τούρκογλου που αφήνει την μπάλα για τον Τουντσερί. Ποντιρόγκα πάνω του, σαφώς ψηλότερος, έχουν 14 πόντους διαφορά, Τούρκογλου. Υπάρχει φάουλ. Παίζε στο Γιάκοβιτς εδώ, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ. Εδώ και μια τριετία παίκτης στο Sacramento Kings. Και ένας από τους καλύτερους παίκτες μαζί με τον... Έρχεται με το follow ο Γκούροβιτς και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 6 όλα σε ένα παιχνίδι που τα πρώτα 2,5 λεπτά είναι πραγματικό ντέρμπι. Εδώ είναι και ο Σβέντης Αφπέσης, πρώην προπονητής Άλμπα και μην ξεχνάμε πρωταθλητής Ευρώπης το 93 με τους Γερμανούς. Τούρκογλου, πάνω του ο Πέτζα. Τουντσερί, Μπεσόκ, μαρκάρεται από τον Τομάσεβιτς. Φάουλ αμέσως ο Σάντσα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τη φθορά των φάουλ, πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές και πώς θα επηρεάσουν τις δύο ομάδες, αν και η Ιουγκοσλαβία έχει μεγαλύτερο βάθος στον πάγκο. Τουντσερί, ο παίκτης της Εφές Πίλσεν, το κλέψιμο και ο Πέτζας ξεκίνησε στον ευνηδιασμό. Δεν υπάρχει καλάθι, υπάρχει φάουλ. Η μπάλα θα παιχτεί από τα πλάγια, είναι το πρώτο φάουλ του Κέρεμ Τουντσερί, του 21χρονου μόλις playmaker σε Εφές Πίλσεν. Πέτζα, το σουτ μακρινό είναι άστοχο. Εκεί Μπεσόκ και Μισά Τρουσάν καθαρίζουν τη φάση. Τουντσερί,
Η Τουρκία που δοκίμασε πολλά σχήματα με τον Τουνσερί εκτός πεντάδας. Εδώ το κλέψε από τον Ντρόμπνιακ. Με τον Νέρς να δοκιμάζει να παίξει με τον Ερντενάη. Playmaker. Γκούροβιτς αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Και η Γιουγκοσλάβη για πρώτη φορά με 8-6 μπροστά στο σκόρ. Ο Μίλαν Γκούροβιτς. Χρόνια στην Ελλάδα. Ανδρώθηκε μπασκετικά στο Περιστέρι. Έφυγε, πήγε Μπαρσελόνα. ΑΕΚ. Ουνικάχα Μάλαγα. 6,5 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 8-6 μπροστά η Γιουγκοσλάβη. Τουνσερί. Το μαρκάρισμα του Γιάριτς. Του Τσάν. Για τρεις ο Ίμπο. 9-8 για την Τουρκία και 5 πόντοι για τον πρώην παίκτη ΑΕΚ και πλέον του Παναθηναϊκού. Γκούροβιτς. Δύσκολη προσπάθεια. Σούτ εκτός ισορροπίας και 19 για τον Μίλαν Γκούροβιτς. Λέω ένα ακόμα, επειδή κάθε ομάδα που φτάσει μέχρι αυτό το σημείο σίγουρα έχει ποιότητα, έχει καλούς παίκτες και νομίζω θα δούμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Πρώτο σχόλιο λοιπόν από τον Ζάργο Πάσφαλ. Όλα έτοιμα λοιπόν για τους Τούρκους. Θα ξεκινήσει ο Τουντερί, ο Τούρκογλου, ο Τουρξάν, ο Κουτλουάη και ο Μπεσόκ. Ενώ για τους Γιουγκοσλάβους ο Πέτζας ο Γιάκοβιτς, ο Μάρκο Γιάριτς, ο Πρέντρακ Ντρόμπνιακ, ο Τομάσεβιτς και ο Γκούροβιτς. Ο Μποτιρόκα κάθεται στον πάγκο. Ενδεχομένως ο Πέσης να έχει στο μυαλό του το χθεσινό παιχνίδι και το χθεσινό ξεκίνημα στον ημιτελικό με την Ισπανία και ένα πολύ πολύ κακό πρώτο δεκάλεπτο για τους Γιουγκοσλάβους. Όλα έτοιμα λοιπόν για το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες με διαφορετική ιστορία, διαφορετική παράδοση και διαφορετική δυναμική στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και εξηγούμαστε. Η Γιουγκοσλαβία με 16 μετάλλια στην ιστορία, 7 χρυσά, 5 αργέρα και 4 χάλκινα, ενώ η Τουρκία στα 4 τελευταία ευρωμπάσκετ, 2 8ες και 2 12ες θέσεις. Ένα ευρωμπάσκετ που θυμίζει εν πολύ στο ευρωμπάσκετ του 87 στην Ελλάδα και το ευρωμπάσκετ του 93 στη Γερμανία, όταν Ελλάδα μέχρι τότε χωρίς καμιά σημαντική διάκριση και Γερμανία μέχρι τότε επίσης καμιά σημαντική διάκριση και αυτοί φτάσαν στο τελικό και πήραν το χρυσό μετάλλιο. Βεβαίως τα πράγματα εδώ είναι διαφορετικά και παρούσε στο τελικό δύο ομάδες. Μια παραδοσιακή δύναμη, η Γιουγκοσλαβία και μια ομάδα, η Τουρκία με τρεις πολύ καλούς παίκτες, τον Τούρκογλου, τον Κουτλουάη και τον Τουρξάν. Έναν κόσμο, ένα φλεγόμενο αντίπαικτη και κακά τα ψέματα αρρωγό και τη διαιτησία. Όλα έτοιμα λοιπόν και διαιτητές του αγώνα, οι κύριοι Σάντσα από την Ισπανία και Γιούγκεμπραντ από τη Φιλανδία. Είστε πάντα στην ΕΤΕΝΑ που έμεινε μαζί σας όλες αυτές τις μέρες για τις μεταδόσεις του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έμεινε κοντά και στην εθνική ομάδα αλλά και στο μπάσκετ. Τζάμπο λοιπόν ανάμεσα στον Μπεσόκ και τον Ντρόμπνιακ, πλέον παίκτη των Seattle Supersonics του NBA. Προσπαθεί ο Τουντερί με τον Γκούροβιτς, η μπάνα φτάνει στον Τούρκογλου. Και η πρώτη επίθεση είναι για τους Τούρκους. Ζάρκο Πάσφαλ, σήμερα ο Πέσης αποφάσισε να ξεκινήσει χωρίς τον Μποτιρόγκα. Γιατί νομίζεις αυτό? Σίγουρα επειδή εχθές το ξεκίνημα του παιχνιδιού εναντίον της Ισπανία ήταν λίγο αργό, με την Μποτιρόγκα μέσα στους πρώτους πέντε εμείς έχουμε κάποιο άλλο παιχνίδι, αλλά αυτή τη στιγμή έτσι όπως πάνε τα πράγματα νομίζω ότι Γκούροβιτς μπορεί να είναι για αυτό το ξεκίνημα καλύτερη επιλογή, αλλά σίγουρα και ο Μποτιρόγκα θα παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Χουσέιν Μπεσόκ, ο παίκτης Μακάμπι, ενώ βλέπετε την εκπληκτική τάπα του Τουρξάν πάνω στον Γκούροβιτς. Φάουλ πάνω στον Πέτζα στο Γιάκοβιτς. 11-10 η Τουρκία μπροστά, ακριβώς στα μισά του πρώτου δεκάλεπτου. Βλέπετε και τον Χίταγε Τούρκογλου, τον παίκτη των Sacramento Kings. Την παίκτης εκεί του στο Γιάκοβιτς. Στο Γιάκοβιτς μαρκάρεται από τον Τούρκογλου. Στο Γιάκοβιτς. Ντρόμπνιακ, το σκρίνει και ο Στογιάκοβιτς για τρεις. Έχει ξεκινήσει άστοχα σήμερα ο Πέτζα. Έχει μόλις δύο πόντους. Τεσσεράμιση περίπου για τη λήξη του δεκάλεπτου. Υπάρχει επιθετικό φάουλ του Κουτλουά επάνω στον Γκούροβιτς. Ενώ περνάει στο παιχνίδι και ο Μποντιρόγκα στη θέση του Γκούροβιτς. Για τους Γιουγκοσλάβους συνεχίζουν Γιάρης, Στογιάκοβιτς, Μποντιρόγκα,
Κομάσεβς και Ντρόμπινιακ για τους Τούρκους του Τερίκου Τλουάι, Τούρκογλου, Τουρτσάν και Μπεσόκ. Το Γιάκοβιτς, πολύ ωραία για τον Γιάριτ. Κάνει όμως την μπάλα προς τη για να κλέψει τελικά ο Τούρκογλου. Κουτλουάι καρφώνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Ίμπο πετυχαίνει τον 7ο πόντο του και κάνει το σκορ 13-10. 4 και 10 πριν από τη λήξη του πρώτου δεκάλεπτου. Γιάριτ, το Μάσεβιτς και πάλι πλάτη το Πεσόκ. Το φέρει κοντά στο καλάθι. Υπάρχει τάπα από τον παίκτη της Μακάμπη. Οι Γιουγκοσλάβοι σε man to man. Τουντσερί μαρκάρεται από το Γιάριτ. Τουντσερί μόνο στο Μπεσόκ. Θα καρφώσει στο καλάθι της Γιουγκοσλαβίας και 2-0 στο ξεκίνημα. Πραγματικά σε μια ατμόσφαιρα κόλαση. Το Γιάκοβιτς, Ντρόμπνιακ, Γκούροβιτς, Γιάρης. Θα πάει στη διοίκηση και να βγάλει τον Ντρόμπνιακ για 3 είναι άστοχος. Κοιτάει ο Τομάσεβιτς και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 2-2 οι Γιουγκοσλάβοι σοβαρίζουν με τον πρώην παίκτη της Παρτιζάν και πλέον παίκτη της ΣΑΟ Κεράμικα στη Βιτόρια. Πρώτο λεπτό σε λίγο του αγώνα. 2-2 Γιουγκοσλαβία-Τουρκία σε ένα πολύ μεγάλο τελικό εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Τούρκογλου. Οι δύο παίκτες από το NBA και συμπαίκτες του Sacramento Kings. Τούρκογλου από την κορφή, είναι άστοχος. Εύκολα μπλοκάρει την μπάλα ο Ντρόμπνιακ. Γιάρης. Ντρόμπνιακ. Γιάρης θα βρει ένα μικρό διάδρομο, θα στάρει, θα στοχίσει, μαζεύει ο Τούρκογλου. Τούρκογλου. Κουτλουάι που βρίσκει χώρο και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 4-2 για τους Τούρκους. Μέσα σε απίστευτο φανατισμό στο ξεκίνημα του αγώνα. Γιάρης. Και ατομικό μαρκάρισμα και οι Τούρκοι. Το Μάσεβιτς. Το Γιάκοβιτς από την κορφή. 4 όλα. Και να ρωτήσουμε τον Ζάρκο Πάσφαλ. Πέτζα εναντίον Τούρκογλου. Μια δύσκολη μονομαχία. Είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολη και για τους δύο. Αυτά τα παιδιά πέρασαν όλο τον χρόνο πέρσι μαζί και ξέρουν σίγουρα πάρα πολύ καλά τι μπορεί να κάνει ένας και τι μπορεί να κάνει ο άλλος. Αυτό σίγουρα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Βεβαίως εγώ σαν Ιουγκοσλάβος ελπίζω να κερδίσει πέντε γιατί βρίσκεται σε μια τρομερή φόρμα που έχει αποδείξει σε αυτό το πρωτάθλημα. 6-4 μπροστά οι Τούρκοι. Γιάριτ, το Μάσεβιτς, παίζει πλάτη το Μπεσόκ. Θα κάνει την κίνηση, το hook shot, θα στοχίσει.